Καλημερούδια, καλημερούδια. Όχι, Ζώτο, δεν με ακούω, κάτσε λίγο. Τώρα, καλύτερα, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι το καλό το μικρόφωνο αυτό, ε. Και τα καλώδια αυτά εδώ πέρα, ωραία, φίλε. Θα μπορεί να περάσει 5 χρόνια κι άλλο να λέει εδώ πέρα. Τα καλώδια, μην κουνιέσαι, μην κάνει. Ειδικά αν του πει, μην κουνηθεί, φοβερό πράγμα. Μιλάμε με τον Σωτήρη, τον φίλο τη Φλωρεντία, τον φίλο από τα παλιά. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Σωτήρη θα σκαλάξει την ηχοληψία. Μόνη και έρημη σήμερα, τουλάχιστον προς το παρόν, προσωρινά, όπως λένε οι μορφωμένοι. Παραγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλαμάς και Χρήσανθος Σαλτίδης, καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Είμαστε εδώ πέρα να σκάλουμε παρεούλα. Από τις 10 μέχρι τις 12 είναι η τρόικα των ονείρων σας. Τρόποι επικοινωνίας προσωρινά μόνο μηνυματικά, γιατί έχω πάρα πολλά θέματα να αναπτύξω εδώ πέρα. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Και τι δίνει η τρόικα σήμερα? 5 εισιτήρια για τον νυν υπερπάντων αγώνα, όπως λένε οι μορφωμένοι. ΠΑΟΚ Πανετολικός Κυριακή, τι ώρα είμαστε, σωτώ, 6. Έλα. 5 νομίζεις, ναι. Ναι, νομίζω ή 5 ή 6, ναι. Εγώ είχα την έμπωση 6 ώρα είμαστε. Κυριακή το απόγευμα, στην Τούμπα, ΠΑΟΚ εναντίον Πανετολικού. Ο τρόπος γνωστός. Έτσι, έχετε επιχειρήσει αρκετοί πολλές φορές να το κάνετε. FM κενό, το μήνυμά σας, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και η αποστολή, ΠΑΟΚ, η Πανετολικός, και αποστολή στο 54526. 5 και 4, καλή ώρα, Σώτο, Βέβαια, βρενυχτώνει τώρα, δεν είναι όπως πριν λίγο καιρό. Εντάξει, διαφορετικά. Σου λείπουν τα μεσημεριανά τα παιχνίδια, πάρα πολύ, Όπως σαν τρελός τα περίμενα, ειδικά δεκαετία 80. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. 3 η ώρα, έτσι, 1 η ώρα αν φας. Το στομάχι έτσι να πηγαίνει, Και άγχος και μικρή, όταν είμαστε πολύ άγχος, ρε φίλε. Ναι. Δεκαετία 80. Που αν δεν πήγαινε στο γήπεδο, έτσι το προφανώς το γνωρίζει και ο κόσμος, έτσι, όσοι είναι άνω των 30-35, το θυμάται πολύ καλά. Αν δεν πήγαινε στο γήπεδο, είτε εντός είτε εκτός, κυρίως εντός έδρας, και δεν έβλεπε τα στιγμιότυπα αυτή την Κυριακή, δεν έβλεπε ποτέ τα στιγμιότυπα του αγώνα, έτσι. Φοβερό. Ναι, φοβερό. Περίμενε καμιά ανασκόπηση, ρε παιδί μου, στο τέλος χρονιάς. Και αν δείξει κάτι. Τώρα σιγά μην δείχνει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Δόξα Δράμας ή Εθνικός Άρης ή Απόλλων Ηρακλής. Νόμιζα, έβλεπα από τα Ασία, φίλε. Πριν 6 λεπτά τον πήρα τηλέφωνο και εμφανίστηκε. Φοβερό, Φοβερό. Γιατί ήρθες, μια χαρά. Έχω θεματάκια εδώ πέρα, αναπτύξει. Εντάξει. Εγώ νόμιζα έχει θέμα τώρα, το πρωί. Το πρωί δεν ήτανε. Ναι. Εντάξει. Λιγάρια μου. Έλα, καλημέρα, πάει. Εντάξει, ναι. Αγόρι μου. Ναι. Δεν ακούω τίποτα, ρε Σωτήρη, είναι δυνατόν. Αφού δεν έχω το ακουστικό συνδεδεμένο. Σωτήρη, θέλω να δω αν με προσέχει. Δεν με προσέχει. Έτοιμος να κατηγορήσει εσένα, ήταν. Αχ, τι γίνεται. Σωτηρέλ, Σωτηρέλ, δασκαλάκι μου, Παπαδόπουλε μου, βάλτε Μαρία, δίνουμε κάτι, κάτι έλεγε χθε ότι θα δώσω για Τετάρτη. Ναι, βάλτο Μαργαριτόπουλο. Δεν ήθελε, άλλο Μαργαριτόπουλο, το εντάξει. Το είπε. Αυτά. Χθες κάτι έλεγες, κάτι συναυλίες και τέτοια, όχι έτσι. Ω, δεν έχουμε κάτι άλλο σήμερα. Είπα για Μαργαριτόπουλο διαγωνισμό. Εντάξει. Είπα Πέμπτη, αύριο θα δώσουμε να το κάνουμε διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ. Θα δώσουμε διπλές. Σωτήρη, πες μου τι θες. Εντάξει, οκ okay, ρε Σωτ. Ωραία ρε παλικάρι μου, μπράβο. Φαντάσου τι γίνεται και τις άλλες μέρες. Καλά λέει ο Σωτήρης. Τα μισά με τα μισά καλά λέει, ειλικρινά. Εγώ τους πω αύριο, από αύριο φίλε, δεν έρχομαι κιόλας. Πραγματικά. Λοιπόν, αδέρφια, εδώ είμαστε τρόικα. Sorry, μπήκαμε λίγο σήμερα τσούρμπαλα γιατί ήρθα. Εγώ προέκυψα τον Παναγιώτη, τον άφηνε μόνο ο άλλο, τον κρέμασε. Ο Τσαλτίδης. Λογικά θα είναι εδώ πέρα ο Χρήστος σε λίγο το παλικάρι. Φύγεσαι, μετά θα βγάλω και εγώ ήρθα. Κανονικά δεν ήταν για να έρθω σήμερα. Απλά τώρα με τον Παναγιώτη, εγώ στεναχωρέθηκα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Λάθος. Θέλει να βγει αέρα ο Χρήστος. Αμα πάμε. Έχουμε. Τον COVID, όχι, ρε, εσύ, έλα, όχι. Φαντάζε. Δεν είπαμε ότι θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι, καλημέρα. Θα αναφέρει τον νέο προπονητή του Άρη. Καλημέρα. Έλα, παλικάρι μου. Πάμε λίγο πιο δυνατά, φίλε. Ναι, γεια σας. Πώς λέγεσαι και ομάδα? Χρήστος Άρης. Μπράβο. Από πού τηλεφωνείτε? Από τη Βουδαπέστη. Από? Είναι Βουδαπέστη. Βουδαπέστη. Θα έρθει το λέει τώρα αυτός. Όταν πάει Βουδαπέστη, το είπε τώρα. Επειδή έχεις χρόνια να δεις ευρωπαϊκό παιχνίδι, λες να ακολουθεί τον ΠΑΟΚ, Όχι, εγώ είμαι ο παδός της Βίντι. Βίντι. Μία από αυτή. Μία από αυτές. Πάνε να καταθέσει Στεφάνη, έχει μνημείο τη Σουίπεστ. Τη Σουίπεστ. Ναι. Και γύρω-γύρω έχει μπαλίτσες. 12, 13, 14, για κάθε γκολ τότε στον Άρη και ένα λουκανικάκι έχει. Καλά κάνετε και το θυμίζετε, γιατί η τελευταία εντός έδρας του Άρη είναι από τότε, από την Σουίπεστ. Ναι, σωστά. 1-2. Ναι. Και η τελευταία εκτός ήττα του ΠΑΟΚ από τον Άρη είναι πριν 10 χρόνια. Μπράβο. Πάλα πολύ καλά τα λες. Συνέχισε.
Ναι, αλλά δεν έχεις 29 συνεχόμενα από τα ίδια τους. Έλα. Πού να έρθω, εσύ να έρθεις. Δεν σε κρίνω. Λοιπόν, πήγα να πάρω μια σαρτά που θα πέσει και μου λέει τώρα ο τύπος εδώ πέρα ότι παίζουμε αύριο με την ομάδα η οποία έχει χάσει από τους πάντες την έδρα της, αλλά πάει πάρα πολύ καλά εκτός έδρας. Και γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο μάτς. Ναι. Δεν κατάλαβα τώρα εγώ τι. Πήγε σαλάτα, δεν σου δίνει. Αν κατάλαβε κάτι, εσύ βοήθησε λίγο. Λίγο, λίγο μουρλάτα λε. Ξέρω, εγώ είμαι και αλλού τώρα. Συγγνώμη, παιδιά. Έχει αλτάρι, έχει φύγει ο Ρέρα και δεν ξέρει τι να κάνει. Πήγε σε μαγαζί να πάρει Ουγγαρέζα τι. Να πάρει Ουγγαρέζα τι. Ουγγαρέζα. Βουδαπέστη, τι λένε. Βουδαπέστη. Τη σαλάτα, Βουδαπέστη. Ναι. Ναι. Αυτό. Μου έλεγε για το μάτρε, φίλε. Ναι. Ποιο. Τρελό είναι. Έλεγε ο ένα από του τρει παοξίδε που συνάντησα. Ναι. Πιωμένος είναι αυτός, ε. Ναι. Άφησε το φαγητό και το έριξε στην Βασιλική Ρετσίνα. Και μου είπε επίσης κάποια πράγματα για τον Ασλαμί που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Όταν έρθω θα τα πω εκτός αέρα. Κάνει μία απρέπεια, Παπαδόπουλα. Έχει κάνει? Μία απρέπεια. 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 Εγώ? Ναι. Τι έκανε? Η δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα είμαι εκεί θα την πω και στον κόσμο. Απρέπεια μεγάλη. Έλα εσύ, έλα εσύ να φύγω εγώ. Να φύγει, έλα εσύ να φύγω εγώ και πες ό,τι θέλεις. Γιατί η εκπομπή είναι δίωρη. Έτσι έχουν περάσει 2,5 ώρες με τη χθεσινή εκπομπή και το όνομα Ερέρα δεν έχει ακουστεί. Κατάλαβες. Να έρθεις εδώ πέρα να τα πεις λίγο. Κατάλαβες. Ερε φίλε, ναι. Τι δεν έχει ακουστεί. Το απόγευμα χθες έγινε χαμός με τον Ερέρα. Α, 5 η ώρα. Α, τα 5 η ώρα. 5 με 7 ακούνε. 5 με 7 ακούνε σε όλο τον πλανήτη 2.000 άνθρωποι. Σε όλο τον πλανήτη. Τρέχουν τα σάλια από τις γλώσσες των ακροατών. Η prime time είναι 10 με 12. Τώρα, η prime time. Ναι. Επίσης, ο πατέρας Αλέξανδρος, ο πατέρας Αλέξανδρος. Μισό λεπτό, γιατί να ακούσει το όνομα Ερέρα. Εδώ ο Μάριος χθες στην prime time εκπομπή, την κορυφαία εκπομπή, όλων είπε τον επόμενο προπονητή του Άρη, ρε φίλε. Εμείς ασχολούμαστε με τον προηγούμενο. Δευτέρα το είπα. Δευτέρα, το Παντελίδη. Το πρωί της Δευτέρας το είπα. Έρχεται το Παντελίδης, ναι, μάλιστα. Σήμερα τα έχω μπερδέψει. Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη, ναι. Τετάρτη. Το κόλλησε. Παντελίδης, μάλιστα. Τσίκι, τσίκι, σοπαλίες. Λοιπόν, έχει χαιρετισμούς από τον πατέρα Αλέξανδρο, στον έχω αναφέρει και πάλι, που είναι στα κημητήρια της Θέρμης. Αριανός άρρωστος, τον βλέπεις και λες αυτός είναι σουπεράς, κλασικός αριανός. Ανταποδίδω στον πατέρα Αλέξανδρο, είναι αριανάκι. Και από όλα τα κημητήρια, όλα τα κημητήρια που είναι Άρης. Έχω χαιρετίσματα. Για πολλωστή φορά έχω πάθει σοκ. Γιατί λέει το δεύτερο πατέρα, έχει πέδω πολλά. Ο πατέρα Αλέξανδρο. Ιερέα είναι ο άνθρωπο. Ο ιερέα είναι ο άνθρωπο. Ναι. Πατέρα και λέει ο πατέρα. Κι άλλοι είναι πατέρα. Ναι. Διάβασε, με τον οποίο είχαμε μεγάλη στιγμή σήμερα. Ναι. Διαβάζει, κάνει εκεί το. Διαβάζει όλα τα κόκκαλα. Διαβάζει τα κόκκαλα τη μητέρα μου και μου το επιτελειώνουμε. Ναι. Κατευθείαν μου λέει, με τον Άρη τι θα γίνει η αγόρη μου, λέει, πες μου. Λέω, ρε πατέρα, σε παρακαλώ πολύ. Λέω. Δηλαδή δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Είναι αριανό άρρωστο, έτσι. Άρρωστο. Και είπε ότι δεν έπρεπε να διώξετε τον Ερέρα. Αυτό. Και το λένε, από ό,τι κατάλαβα, η κοινή γνώμη πάει προς τα εκεί. Αυτό κατάλαβα, του Άρεος. Γύρισε από τη δήλωση που έκανε ο Ερέρα χθες, βέβαια μετά την ανέρεσε στην πορεία. Αλλά εντάξει. Ωραία. Χρήσανθε, έγινε παλικάρι μου, επειδή κάνει κοιλιά εκπομπή. Θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Ναι. Τι να μιλήσει ο κόσμος. Θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Με τον Γρηγόρη Μαργαριτόπουλο, δίνουμε ασφάλεια 6 μήνες εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Πάω πανετολικό. Παροξισμό. Συγγνώμη, γι' αυτό πήρα. Θέλω την ασφάλεια. Μπράβο, στείλε. Απλά, στείλε. Μήπως γίνεται να κάνουμε την κλήρωση λίγο αλλιώς. Άκου τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Άκου. Λοιπόν, όχι. Πάμε αμένα να φύγω εγώ. Αυτό πήρα ως ακροάτη. Τελείωνε τη δουλειά σου. Άντε, να έρθει για να φύγω. Χάζω γελάει, άστα να έξω. Είναι. Πού να πας, πού να πας. Θα φύγει, πρέπει, έχει δουλειά. Δεν μπορεί. Ωραία, έχει δουλειά. Ναι, δεν γίνεται. Ωραία. Εγώ μπορώ πως ήρθα. Λοιπόν, έρχομαι, μην φύγουμε. Εντάξει, ναι. Να ξέρουν, έρχομαι. Έγινε παλικάρι μου. Απειλή είναι αυτό. Άντεξε να το κάνεις ναι. Αυτό το πράγμα. Μουσική ρε Σωτήρη, πάμε λίγο. Άστη μουσική, περίμενε λίγο, Θα πάρω εγώ μια ανάσα. Άντε πάρε ένα σαντί. Μπόρες και το έκανες αυτό, ε. Ποιο ρε. Μπράβο, εγώ βγάζω το καπέλο στους μπορείς και το κάνουνε. Αν θες το αναφέρουμε στον αέρα, αν δεν θέλεις το συζητάμε μετά έξω. Γιατί κάτσε δε, αναγκαστικά θα γίνει, πώς δεν θα το κάνεις. Ναι. Γιατί υπάρχει άλλο που δεν λέει, δεν το κάνω εγώ. Όχι, να το κάνεις, αλλά μπορείς να πας λίγο πιο πέρα, να μην ξεκόρνει κτλ. Όχι, τα πάντα είδαμε. Όχι, εντάξει, οκ. Λέει Παναγιώτο, δεν. Εντάξει, οκ. Φίλε, δεν λιώνουν τα μαλλιά. Τα μαλλιά είναι σχεδόν απείραχτα. Πώς μπορείς και το βλέπεις, φίλε, αυτό το πράγμα. Τι να κάνω, ρε Παναγιώτο. Τι να κάνω, ρε Σωτήρη. Τι να κάνω, παλικάρι. Τι να κάνω. Και εντάξει, πάω σε μια. Χθες πήγα σε μια προβολή στο φεστιβάλ που είχε 30 εκταφές μέσα.
Μας προετοίμασε μια χαρά. Μας προετοίμασε μια χαρά. Λέω, ήρθε Λουκούμι. Ήρθε Λουκούμι. Όταν βλέπω Κατερίνα Παπακώστα, με την οποία πεθαίνω σαν γυναίκα, τρελαίνομαι, πέθανα και πεθαίνω. Πού και να... θα πεθαίνω όσο ζω. Πω πω από συντονιδέ, δεν είναι παιδιά, Κατερίνα Παπακώστα. Πού να δεις, πού να δεις τη ράλη. Υφυπουργός μας. Την Νικολέτα. Δεν, άσε, Παπακώστα φόλα. Αν θέλεις, βάλε και μια κόντρα. Παπακώστα με ράλη. Ό,τι θέλεις. Στον κόσμο. Μου άρεσε από το TV Μακεδονία. Τώρα έγινε γνωστή, επειδή είναι Αντένα και δεν ξέρω πού. Κάτι έγινε με αυτήν. Ανεβάσανε κάποιος, ανέβασε χάκεψε φωτογραφίες, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο άκουσα. Παναγιώτη, πες τι δίνουμε για Μαργαριτόπουλο. Ναι. Γιατί πολλοί το έχουν ακούσει και έχουμε μόνο δύο συμμετοχές μέχρι στιγμής. Ναι, έχουμε παιδιά, ασφάλεια Μαργαριτόπουλο. Έξι μήνες. Πού είναι, εδώ πέρα. Ακριβώς. Μία ασφάλεια Μαργαριτόπουλου. Μία ασφάλεια αυτοκινήτου. Για 6 μήνες, μισό χρόνο ρε παιδιά, που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Έτσι. Ειδικά η οδική βοήθεια, γιατί θράψει κρυστάλλων. Εντάξει, okay. Με ποιον τρόπο, απλώς είναι ο τρόπος, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Μαργαριτόπουλος, οπωσδήποτε το όνομά σου, το επώνυμό σου, ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Κυριάκος και ο Γιώργος. Ο Κυριάκος μας ξεπαρθένει σε μεσικά. Καλημέρα στο κάντο όπως ο Μάριος. Μπράβο, ρε φίλε. Με τιμάσαι. Να είσαι καλά, ρε Κυριάκο. Μέχρι που κάνω και στημένη κλήρωση. Ναι, κάτι να. Έτσι, FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Μαργαριτόπουλος ή ασφάλεια, ένα από τα δύο. Και το αποστέλεις στο 54-526. Σωτήρη, βρες ένα κομμάτι με την ησυχία σου, αθεστικό σου. Ό,τι τραβάει ψυχούλα σου, αν θες έτσι για μουσικούλα. Λέω, θες γυαλιματάκι. Ωραία, πρέπει παιδιά η πρώτη μισή ώρα να έχουμε κάνει 0,1% ακροματική κοιλιά. Πήρε τσαλτίδες, πόπο κοιλιά που έγινε. Ευτυχώς που είναι ο Γιώργος ο Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ και σώζει λίγο την κατάσταση. Ξαναπες, α, το χθεσινό διαβασέ το έχεις. Μπορούμε να το δούμε. Ποιο, με τον Μπάμπι. Με τον Μπάμπι. Δεν υπάρχει. Να το πεις στο Σότο. Το έχω. Δεν το ξέρω για παίξα. Σωτήρη. Άκου. Σωτήρη, μη να κάθεσαι. Βάλε και στη ζώνη, πέρασε έτσι στην πολυθρόνα. Δεν υπάρχει. Ναι. Να πούμε όμως το καινούριο μήνυμα το οποίο μας στέλνει ο Γιώργος Σταλός. Είναι πάντα της ίδιας κατηγορίας, της κατηγορίας ευτυχία. Από πού είσαι? Από την Αφρική. Για πες μου, εσύ θα ξέρεις. Ζιμπάμπουε. Να είμαστε καλά. Μπράβο, ρε Ιταλό. Να είμαστε καλά. Πού τα βρίσκει, ρε Άτυπο. Ο Παναγιώτης όμως εννοούσε το χθεσινό, το οποίο σαφώς θα το αφιερώσουμε στο Σωτήρη Δασκαλάκη. Κλείστε τη μουσική, Σωτήρη. Ακούσω το. Κλείστε τη μουσική και είπαμε, όσοι το ακούσατε και έψε ή το ακούτε για πρώτη φορά σήμερα, προσδεθείτε και οι δύο κατηγορίες. Έχει τρελή κίνηση, παιδιά. Ξέρω να πείστε αυτό, έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τελευταίες 8 μέρες κάτι γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τα αποσύρει, αγόρι μου, ανάπτυξη. Ναι, προφανώς και γύρω στην αγορά και τα λοιπά. Ας έχεις το πράγμα για ένα μήνα ακόμα, μετά είναι και γιορτές, τι άλλο θες. Πάμε λοιπόν. Είμαι ο Μπάμπης, θέλεις να αγαπηθούμε? English please. Do you need some Bobby to love? Σωτήρη, χθες το είχαμε κατευθείαν. Αλλά το συνοηθήκαμε, όχι το βρήκα εκείνη τη στιγμή. Κατευθείαν με το που το διαβάζουμε και μπαίνει. Do you need somebody to love? Θεός χωρέσει, τον έφυγε πριν καμιά δεκαριά μέρες ο ένας από τους δύο κιθαρίστες. Τον ξεχνάω τώρα. Ο Μάρτιν Καλβίν, κάπως έτσι. Από τα ιδρυτικά μέλη των Jefferson Airplane. Τεράστια μπάντα. Το κομμάτι πρέπει να υπάρχει σε τουλάχιστον 30 ταινίες με θέμα το Βιετνάμ. Στέλνει Αμερικανιά ο Θουβού. Ναι. Ναι, αντέβασα εγώ. Α, ναι, ναι. Mm. Το σημερινό πρωινό μου. Ομελέτα, λουκάνικα, μπέικον, χυμός πορτοκάλι. Σχολιάστε. Καλημέρα, Θουβού. Κλασικό βρετανικό. Βαρύδιο. Βρετανικό ή αμερικάνικο. Κλασικό βρετανικό. Κλασικό Brit. Ποιο Brit πεθαίνεις? Ομελέτα, λουκάνικα, μπέικον, χυμός πορτοκάλι. Α, ναι, οι Αμερικάνοι δεν έχουν χυμό. Εντάξει. Πολύ λίγο αμερικάνικο, κυρίως βρετανικό. Θα η Αμερική, πολύ μετά... bacon έχει η Αμερική τα ναι, πρωινά. Πρωινό αυτό είναι πολύ βρετανικό. Πολύ βρετανικό. Ομελέτα. Ναι. Λουκάνικα bacon είναι Παναγιώτη Βρετανίλα του κερατά. Και μετά είναι αμερικανικό. Δεν σου λέει ότι είναι εντάξει. Γενικά είναι αγγλοσαξονικό. Παίρνει ανάσα όλη τη μέρα με αυτά εδώ. Δεν είναι το κλασικό βουλγάρικο πρωινό αυτό, ας πούμε. Παίρνει ανάσα με αυτά εδώ. Έχει φάει τέτοιο πρωινό εσύ ποτέ? Με τα δύο από όλα αυτά, ναι. Χυμό πορτοκάλι, άστο. Ομελέτα, λουκάνικα, bacon και τα τρία μαζί. Εγώ στη Φλωρεντία. Μία με δύο φορές.
έσκασα. Με τα δύο από τα τρία, αρκετές, προς αρκετές. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εύκολα. Κοίταξε, το δεν είναι αυτό εδώ πέρα. Το πρωί καλό είναι ένα ανάλαφρο. Αυτό δεν είναι το σύνδεση. Δεν το σύνηθε. Δεν είναι το κάπου αυτή για τον μέσο Έλληνα. Ναι. Εντάξει. Καθόλου. Και πού να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει χρόνο. Εγώ να το κάνω αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί δεν ξέρω να το κάνω. Ναι. Εγώ να το κάνω σπίτι αυτό. Θέλει και χρόνο. Πρέπει να πάω να το φάω κάπου έξω. Ναι. Σε ξενοδοχεία, ναι. Να δει τι έχει φάει ο Γρόλιο. Τον έβαλε στο μάτι αυτό. Όχι, τον Αγγελάκη. Σωτήρη. Στα ξενοδοχεία που είμαστε στην Ολλανδία. Τα δύο είναι πρωί. Σιλιάνος ο Γρολιός. Δεν βάζει. Άμα βρει όμως τρώει. Φίλε, τις... Άντε μην πω τα... Τις τρεις φορές σου λέω τρόμαξα. Λέω Χρήστο, να πάρουμε τηλέφωνο νοσοκομείων, να είμαστε σε ετοιμότητα. Λέω τι κάνεις. Πολύ πράγμα. Μου λέει θέλω για την, να είμαι γεμάτος γιατί μέχρι το μεσημέρι μην πεινά. Λέω ποιο μεσημέρι ρε παλικάρι μου. Λέω μέχρι και που θα φύγουμε σε τρεις μέρες έχεις καλυφθεί. Κοιτούσαν από γύρω οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Τον κοιτούσαν, ξέρεις. Είχαν τρομάξει. Ξέρεις πώς καταλαβαίνεις τους Έλληνες. Αγράλιος! Όχι ο Άγγελος, ο Χρήστος. Ναι. Ξέρεις πώς καταλαβαίνεις τους Έλληνες σε ξενοδοχείο, τα πρωινά. Από που πάνε και έρχονται. Όχι που πάνε και έρχονται, οι φασαροί που κάνουν. Κώστα, έλα εδώ, Γιάννη! Πιάσε. Μαζί σου. Αυτό είναι. Παντού, ρε φίλε. Παντού. Ειδικά γκρουπ, τρεις Έλληνες και να είναι οι υπόλοιποι 78 ξένοι. Οι τρεις Έλληνες ακούγονται από έξω το δρόμο. Εννοείται. Λοιπόν, Θουβού, θα μπούμε με κομμάτι αφιερωμένο στο πρωινό σου. Είδα εδώ οργάνωση, Μάρια. Από διάλειμμα σε διάλειμμα, ρε φίλοι μας, όλοι εδώ. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, για να σας αφήσω. Να φύγω τώρα εγώ. Φαντάζεσαι. Τι έπαθες. Ναι, τι έπαθες. Πού θα πας. Πού θα πας, Μαρία μου. Πες αυτό να το αλλάξουμε αύριο. Λίγο, ναι, πού θα πας. Δεν κάνω πάλι σοβαρά. Δηλαδή, άμα δεν ακούω, με το έχουν πει και παιδιά, ξέρω νόμιζα κάνουν υπερβάλλουν λιγάκι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να αναχωρήσω. Σωτήρη, το κομμάτι του Θουβού το βρήκε, παλικάρι μου. Γιατί έκανε τρελό πρωινό, πραγματικά συγκινητικό. Γιατί το σημερινό πρωινό μου, ομελέτα, λουκάνικα, μπέικον. Χυμός πορτοκάλι. Σχολιάστε. Καλημέρα, λέει ο Θουβού. Το σχόλιο μας τουλάχιστον από μένα είναι αυτό. Στο αφιερώνω με αγάπη. Πάμε ρε Σωτήρη. Ή λίγο υπερβολή και λουκάνικο και μπέικον. Είναι το κλασικό βρετανικό. Κλασικό βρετανικό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάτσε, έχεις κάνει με τον Άρη 30 κούτρες. Ναι. Σε τάιζε η ΠΑΕ, Άρη. Άρα πήγα πολλά ευρωπαϊκά, ναι. Ναι, όχι ευρωπαϊκά. Θλιμμένος σήμερα να πάρει τις μπιχτές. Ελληνικά. Προπονήσεις πήγα, το προπονήσεις. Προπονήσεις. Α, προετοιμασίες. Ναι. Δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν είχε ποτέ στον Άρη, επειδή ήμουν με την ομάδα προπονοής. Αυτά. Υπάρχει πέμπτης κατηγορία στη Βουλγαρία, εδώ λίγο. Όχι, τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, Μαρία, αλλά όταν η ομάδα τρώει δεν έχει λουκάνικα και μπέικον στο πρωινό. Οι δημοσιογράφοι, τι είχες εσύ, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Φίλε, με την ομάδα ήμουνα. Εσύ τρως ό,τι ποδοσφαιριστή. Ό,τι έτρωγε η ομάδα, όταν είμαι με την ομάδα βέβαια. Πώς ήσουν σαν βόδι. Άλλο μαγείρευε. Πώς ήσουν τόσα χρόνια σαν βόδι. Έβγαινα το έξω και έτρωγα McDonald's. Δεν μου λες, αν ήσουν τέτοιο, αν ήσουν. Πες το δημοσιογράφο. Πόσο σαβόδι τόσα χρόνια λέει. Ναι, σου λέω. Ναι, ακριβώς ακριβώς γι' αυτό. Πήγαινε. Πόσο ο Κόκκι ήταν στυλάτος έτσι. Και εσύ ήσουν. Ο Κόκκι όταν σε κάρφωνε μέσα στο καφτατζόγλιο μια χαρά ήταν. Άρα πήγαινε έρευνε και τις μπηλιές σου. Yes. Γιατί αφού ο ποδοσφαιριστής αφού τρώει τέτοια πρέπει να τρώει και εσύ τέτοια στην προετοιμασία. Αν πάει και για μπηλιά. Στο καφτατζόγλιο ο Κόκκι δεν έχει σκοράρει. Δεν πειράζει, έτσι το είπα. Ναι, ποτέ, έτσι το είπες. Ο κοντός ο άλλος. Όπως ο Αναστόπουλος του Τουμπάρα. Ο Φελίπε Σανσόν. Ο Σανσόν που ήταν καμιά. Χαβίτο. 80 εκατοστά offside. Και ποιος είναι ο τρίτος. Ποτέ δεν ήταν offside. Ποιος ήταν ο τρίτος ο οποίος σκόραρε. Τέταρτος, μάλλον. Ποιοι ήταν οι δύο Αργεντίνοι που σκόραρεν εις βάρος σου. Περίμενε. Καφτατζόγλιο κανείς. Από αυτή τη γενιά. Καφτατζόγλιο κανείς. Χαριλάου εννοεί. Είσαι άσχετος, Καφτατζόγλιο. Δύο κιόλας. Όχι ένας. Δύο-τρία. Είπαμε, ο ένας είναι ο Χαβίτο, ο άλλος είναι ο Φελίπε Σανσόν. Και ο άλλος. Δύο παίχτες. Σε δύο άλλος, διαφορετικά μάτς. Ο Ρουμάνος ο Αμπρέου. Ο ένας τα βάλε σε ένα μάτς και τα δύο. Ο άλλος το βάλε μόνος του. Ο Αμπρέου, ο Ρουμάνος. Κάτσε, περίμενε, μου ήρθε κάποιο μηνυματάκι. Α, δεν έχω βάλει τα γυαλιά μέσα, ρε παιδιά. Δε, ναι. Για βοήθα, σου στέλνουν λέει, μήνυμα τώρα για να σου πούνε. Καλά, ρε φίλε, θυμάσαι τον Κάμπορα πρώτα απ' όλα. Για τον Κάμπορα, περίμενε ρε, εσύ, ο Κάμπορα Αργεντίνος είναι. Μου είπε Αργεντίνος. Δεν το θυμάται. Λέει μια. Σαν τον Ερέρα. Είπε αυτό που είπε και μετά είπε, α, δεν το εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι άλλο. Ότι είμαστε λεγανές. Λοιπόν, ναι, έλα. Έτσι είπε. Γκρασιάν. Όχι. Τι να βάλει Γκρασιάν. Τι να βάλει, ρε Γιώργο, τα λόγω Γκρασιάν, πλάκα μας κάνει. Ναι, έλα, πάμε. Μεγάλη απάτη. Είπε τον Άρη λεγανές ο Ερέρα. Οικονομικά λέει η απόσταση είναι τέτοια. Για, από ποιον. Από τον ΠΑΟΚ.
Κοιμάσαι όρθιος. Αυτό με αυτό έπρεπε να ξεκινήσει σήμερα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Μάλιστα. Να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Δεν το είπε, δεν είπε όμως αυτό. Βίτι, βίτι, βίτι. Δεν είπε αυτό. Ναι, γιατί είδα, άκουσα ότι είσαι εσύ μέσα γι' αυτό. Πες τώρα, πες τώρα εσύ, ποιος άλλος ήταν. Ποιος είναι ο Δόγιο. Βάλε. Α, στο 2-2 που σε μάζει σοφαρίζει ο Ρουμάνος. Ποιο είναι ο Καμπόρα. Ο Καμπόρα. Ποιος είναι ο άλλος. Που σοφαρίζει από εμάς ο Ρουμάνος. Ποιος είναι ο άλλος. Έλα. FM κενό. Α, σωστή μου. Αποστολή στο 54526. Α, σωστή. Ποιος είναι ο άλλος Αργεντίνος που έχει σκοράρει και κερδίσει ο Άρης 0-1. Αυτό ήταν σπαθί το παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια Άρη Ηρακλή είναι σπαθί. Όπως εκείνο το Ηρακλή Άρη το 1-2 με Παναγούλια. Θεωρείς εκείνο και αν ήταν. Περίμενε, λες τώρα Ηρακλή Άρη 0-1. Ναι. Εκείνο και αν ήταν σπαθάτο. Το 1-2 λες. Ναι. Που έφτατε την πρώτη φορά. Ναι. Πέσαμε. Σπαθένιο. Όλα είναι σπαθένια τα μάτς του Άρη και του Ηρακλή. Είναι όλα σπαθένια. Και του Πάου. Άλλων ομάδων δεν είναι σπαθένια. Α, τη Παναχάλη. Α, ότι ο ψηλό με παίρνει το περικάρπιο. Ντελόρτε. Όχι. Ντελόρτε. Ψηλό είναι, αλλά δεν είναι. Ντελόρτε. Αυτό δεν έβαλε γκολ σε οικογενειακό διπλό. Πάμε. Άλλος. Κάνει καλή εμφάνιση μέσα στην Τούμπα ο Ντελόρτε. Ναι, εξαιρετική. Μια χρονιά που παλεύει μόνο του μπροστά αυτό. Παλεύει με όλη την άλλη του Πάου. Δεν έπαιξε στην Τούμπα ο Ντελόρτε. Πάμε παρακάτω. Τι λες. Τι λες. Πάρε τώρα, ψάξε τώρα. Ψάξε. Μπορεί να έχει παίξει. Αλλά θέλω να δω αν το θυμάσαι. Άντε ρε παιδιά, αποφασίστε. Θυμάστε ποιος πήρε ο Παναγιώτη. Ο Ντελόρτε έφυγε Γενάρη. Είναι, παίζει ο Πάοκ μόνος του και ο Ντελόρτε μόνος του. Δεν είναι ο Ντελόρτε. Το μάθανε Πάοκ Ντελόρτε. Χωρίς υπερβολή. Ο Ντελόρτε ρε φίλε έπαιξε 2 μήνες. Τέτοια εποχή Νοέμβριο είχε φύγει. Πότε πρόλαβε και έπαιξε το τέτοιο ρε για τη Γερμανία. Το άρμα, πώς το λένε. Με το 4x4. Ο Μπομπαντίγια λες. Άλλος είναι αυτός. Ο άλλος, ο Βερετένικοφ. Όχι, αυτός είναι Ρώσος. Πάμε, έλα. Μ' αρέσει. Έλα, συνεχίστε λίγο. Αργεντίνος. Περιμένω, ακροατές. Αργεντίνος 0-1 ο Άρης. Τελικό ήταν 0-1. Δεν είναι τελικό. Ηρακλής Άρης. Με κεφαλιά το γκολ στο πέταλο των Αριανών. Τι άλλο να κάνω. Ναι, μέσα είμαι. Με γκολ δεν μπορώ. Είναι κοιτάξτε, πιο καπολή θα πάω. Α, το νεωρείτε. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Πολύ σωστό είναι ο Γαρδάνης. Ασφάλεια, λέει, παιδιά, μην ξεχνάτε, ασφάλεια δίνουμε έτσι. Ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. Που σε περιλαμβάνει καλύψε, θράψη κρυστάλλων και δική βοήθεια. Τι δίνουμε, ΠΑΟΚ. Τι? Και ΠΑΟΚ Πανατολικό, 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Πανατολικό. Α, παίζε, φίλε, ναι. Μιλήστε λίγο. 5 και 4. ΠΑΟΚ Πανατολικό, 5-0. Από Μαργαριτόπουλο, έτσι. Από Μαργαριτόπουλο. Ρε μα, περίμενε λίγο. Ναι. Το ωραίο παιδί. Έλα, στόστηλε μήνυμα. Ωραίο γκόμενο στο πατέρα, δεν το ξέρω. Ωραίο παιδί. Το κάνει έτσι το. Λίγη το μήνυμα τώρα, κατάλαβε. Εισερχόμενα. Ο Ερνάντε. Αυτό σου λέω. Ο Θωμά Στόντο του το έστειλε. Του το έστειλε και λέει το ωραίο παιδί. Αυτό σου λέει. Αρχίζει να βγάλει. Τώρα το θυμάται. Δεν τρέπεσαι, ρε. Τώρα το θυμάται. Δεν τρέπεσαι. Σιγά σιγά το θυμάται. Δεν τρέπεσαι. 8,90 κερδίζει γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο 707. Α, πρώτα σε αμάν. Και οι δύο, δώσ' τους και τους. Δώστα και τα δύο, ρε φίλε. Δώσ' τους και τους δύο, γιαγιά. Είναι κρίμα τα παιδιά. Θα φωνάζει ο άλλος. Στείλαν μήνυμα. Θα φωνάζει ο Δημητρίος. Είναι παουξής ο άλλος. Ο Μάστερ Οφόρασης. Αν μάθει θα πονάνε που Μάστερ Οφόρασης. Θα πονάνε που θα πονάνε τα μάτια με τον Παντελίδη. Θα πονάνε που θα πονάνε τα μάτια με τον Παντελίδη. Δώσ' τα γυαλιά, ρε παιδιά. Δύο ζευγάρια έφερα. Από ένα ζευγάρι. Με ένα κουιζάκι σου έφερα 3 μηνύματα. Από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον 890. Και στον 707, ο οποίο στον 694, θα δώσω. Θα κλείσει το μαγαζί, ρε. Θα ρωτήσουμε το Master of Forces. Εντάξει. Ωραία. Έβαλε ένα κουίζ πολύ εύκολο πρώτο. Δες τι καλή ψυχή όμως. Δες τώρα, άκου Μάριε, τι καλή ψυχή όμως που είναι. Σου λέει, είναι αμαρτία τώρα για λίγα δευτερόλεπτα, ρε φίλε, να κερδίσουν οι δύο και όχι 4. Όχι, παλιότι, περίμενε, σωστό. Έχει δίκιο. Περίμενε. Απλά ξεχνιέται. Είναι τε κουίζ που τον γκουγκλάρει πολύ εύκολο, το κάνει θέλει ψάξιμο αυτό. Εντάξει, Μπατιόν, το... πολύ ωραίο παιδί. Πώς το γκουγκλάρει πολύ εύκολα. Με τον Μπατιόν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Την αλήθεια. Ναι. Δεν μου κάνει ποτέ, αύριο αν με ρωτήσει πάλι, δεν θα το απαντήσω. Δεν μου κάνει καθόλου για Αργεντίνο. Καθόλου. Ούτε στη φάτσα, ούτε στο επίθετο. Καθόλου το θυμάμαι. Και ωραίο παιδί, ο Μπατιόν. Ούτε δεν μου κάνει καθόλου για Αργεντίνο. Και αύριο να μου το πει και πει Αργεντίνο, πιο πολύ θα με μπερδέψει. Δηλαδή, αν πει Γάλλο ή Βέλγο, μπορεί να πω Μπατιόν. Θα το πω. Αργεντίνο, όχι. Παιδιά, οι δύο πρώτοι, αν και δεν είπαμε τίποτα πριν τον διαγωνισμό, ο 8.90 και ο 7.07, ο οποίος στέλνει περίπου 28 δευτερόλεπτα αργότερα από τον 8.90, καβατζώνεται από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Διάβασε το 344, ρε φίλε. Έρχεται παοκτσάκι στον κόσμο. Ο Νίκος μπαίνει για ασφάλεις Μαργαριτόπουλος και λέει, καλημέρα παιδιά, σε καμιά δεκαριά μέρες έρχεται νέο παοκτσάκι. Το μεγαλύτερο συνέστημα, παιδιά. Κάτσε, στο ότι έρχεται ένα παιδί ή ότι είναι παοκτσάκι. Παιδί, ρε Ασλαμά. Με το καλό να έρθει, το εύχομαι ολόψια. Καλή ελευθεριά. Με το καλό. Παλικάρι μου, Νίκο, και καλή τύχη στην κλήρωση. Να είσαι καλά.
Ας το παιδί ελεύθερο να αποφασίσει. Μην το καταδυναστεύεις. Το λέω με αγάπη και σεβασμό. Έτσι. Είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος και πατέρας. Ενώ εσύ, ωραία, τι θα. Πρώτη μέρη να είσαι όταν τον πας στο Καφτατζόγλιο. Για να μην σε κουράζω. Τι να με κουράσει. Ναι. Τι θα έλεγε. Θα σου λέει το παιδί σου, θέλω να πάω στο γήπεδο και θα έλεγε πήγαινε στον Άρη στο παλέ. Έχω βιώσει πάνω από 8 εκατομμύρια περιπτώσεις. Ναι. Μάριε, είμαι ΠΑΟΚ, ο μπαμπάς μου Ηρακλής. Και ο θείος μου Ηρακλής. Ναι. Και η θεία μου Ηρακλής. Ναι. Ο άλλος προχθές, μαμά και μπαμπά Ηρακλή. Ναι. Ό,τι και δεν λέω, δεν λέω για άλλους. Εσύ τι θα έκανες. Ελεύθερο, το αποφασίστο. Ελεύθερο. Λοιπόν, εξαιρετική ανακοίνωση χθες το βράδυ αργά από το Super 3. Ή το οποίος... εδώ, σε ευχαριστούμε για όλα παππού. Όχι, δεύτερη. Πάλι, άλλη, τρίτη. Μάλιστα. Τρίτη. Τρίτη ανακοίνωση. Μάλιστα, για πες μας. Η οποία εν ολίγης λέει ότι αν ο Ερέρα έκανε αυτές τις δηλώσεις, δεν φταίει αυτός. Φταίμε εμείς που δεν του δώσαμε να καταλάβει σε ποια ομάδα βρίσκεται. Αυτός οικονομικά όμως λες ότι μίλησε, ρε φίλε. Δεν μίλησε ακριβώς έτσι, ρε φίλε. Άκου να σου πω τι έκανε. Είπε Λαγκανιές τον Άρη. Είπε ναι. Ότι η απόσταση, και ανάμεσα, τον είπε Λαγκανιές, και μου λες απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι αυτή. Ναι. Αυτός μετά έκανε επεξήγηση και είπε ότι εννοούσα οικονομικά. Ναι. Πού είναι το παράπονο. Όταν το είπε, τη δήλωση στην Ισπανία, δεν είπε εννοούσα, εννοώ οικονομικά. Έμεινε η στάμπα αυτή και μετά βγήκε επειδή έγιναν οι αντιδράσεις και το διόρθωσε λίγο. Ότι είναι τεράστιο κλαμπ ο Άρης και τέτοια. Τέλος πάντων. Σου λέει να έχω μια πόρτα ανοιχτή. Η ανακοίνωση που βγάζει ο Super 3. Όχι, την ώρα που έγινε η δήλωση ήταν γύρω στις 5.30. Στην Ισπανία έγινε η δήλωση. Ναι. Και το σχολιάσαμε εδώ πέρα. Και είπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος είναι κατά κάποιο τρόπο ήθελε να δείξει ότι, okay, παιδιά, έχασα μεν τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά οι ομάδες αυτές που έχασα είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα, έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι, δικαιολογικά. Εγώ αυτή τη στιγμή προέρχομαι από μια ομάδα που ήρθε από τη Γάμα και τη Β' Εθνική. Ήθελε κατά κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει τις ήττες αυτές, ρε παιδί μου. Δεν το κάνει με κακία ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Αυτό τώρα το πήραν όλοι. Μικρότερη ομάδα ο Άρης και τα λοιπά. Και καταλαβαίνεις τι έγινε. Έγινε ο κακός χαμός. Αλλά η ανακοίνωση Super 3, αντί να. Συνήθως τι γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις στο παρελθόν. Βρίσκεται αυτό που έφυγε. Το λομπούρε εσύ που θα πεις για τον Άρη και τέτοια. Αυτοί είπανε το άλλο. Ότι αν το είπες, τότε μπήκες και εσύ σε μια λογική που μπαίνουν πολλοί που θεωρούμε ότι είναι λάθος εμείς εδώ στην πόλη. Δηλαδή με τα μεγέθη, τη διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Κανείς δεν λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει διαφορά από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι η διαφορά του Μπαρτσελόνα με Λεγανές. Και φάνηκε και μέσα στο γήπεδο αυτό. Και στην Τούμπα και στο Βικελίδη. Είναι Αλαβές. Τι? Είναι η Μπαρτσελόνα. Σεβίλη. Η Αλαβές δεύτερη είναι, αγόρι μου. Τι? Αλαβές δεύτερη είναι. Ναι. Αυτό λέω. Εσείς οι Αλαβές. Λοιπόν. Μπαρτσελόνα δεν είσαι, ρε φίλε. Γιατί να σου πω γιατί δεν είσαι Μπαρτσελόνα. Και το λέω με. Γιατί δεν έχω Πελκίνιο. Στην πόλη είναι Μπαρτσελόνα. Στην πόλη είναι. Αυτό ο Ηρακλής είναι κλασικό, κλασική Ισπανιόλ. Ο Ηρακλής είναι Χέρκουλες. Το Μοντζουίκ είναι ίδιο με τον Καπτατζόγλιο. Δεν είναι Μπαρτσελόνα και το λέω με σοβαρότητα τώρα. Γιατί δεν έχει τους τίτλους η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι Ρεάλ γιατί δεν έχει τους τίτλους η Ρεάλ. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, μπορείς να πεις τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Εσύ θα μπορούσες να λες ότι είσαι η Μπέτις της Θεσσαλονίκης. Ρε φίλε, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, δεν είμαι η Μπέτις της Θεσσαλονίκης. Σα σε βίλη, γιατί σαν ιδρύθηκα πριν από την ομάδα που τώρα πρωταγωνιστεί. Η Μπέτις ιδρύθηκε μετά. Τη Σεβίλη. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Όλα παίζουν. Όχι. Μα δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Εσύ είσαι να πω το τέλειο εδώ. Είσαι ο Πα. Ωραίο. Μια μπουρδα είπες. Είπες μια μπουρδα. Μια μπουρδα. Μια μπουρδα χειρότερη και από τις προπονητικές ικανότητες του Κολομπούρδα. Έχει Νέα Ελβετία. Έχει Εθνικό Πηλέας. Έχει απάνω. Έχει. Ναι, πρόσεξε. Η αλήθεια είναι ότι με Άρη και ΠΑΟΚ θα μπορούσε να μιλήσει αφού πήρε την ομάδα σου εσύ ο ίδιο και την πήγε στην Κατερίνη. Και έχει έδρα την Κατερίνη. Και την ιστορικότερη ομάδα τη Θεσσαλονίκη την εξόριξε στην Κατερίνη. Την εξόριξε. Την εξόριξε, τι είμαι, Ανθρακορίγκο. Ακριβώς αυτό. Έτσι συμπεριφερθήκατε. Έτσι. Φύγε, Μάρι. Τώρα έτσι. Πάω για εξόριξη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έμεινε λοιπόν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ εκεί. Χαριλάου με Παπαναστασίου και Τούμπα. Ναι. Γιατί εσύ την πήρες την ομάδα σου και την εξόριξα. Είναι Τουμπάρα. Και Τουμπάρα. Τι μεγάλο τι μου λες. Εντάξει, ναι, το λες Τουμπάρα. Εμένα το λες. Θα φύγει το κολοκυθήριο και το σχολείο. Εγώ σχολείο πήγα στην Τούμπα. Και δημοτικό και γυμνάσιο. Και λύκειο, Κλεάνδους. Τα σκουφάκια, τα πατραχοπέδιλα και δρόμοι για Ποσειδόνιο. Κάτσε κάτω. Θα φύγεις. Πάνε μετά στις 12. Πριν τις 12 είναι κλειστά. Τι. Γι' αυτό είναι τα κορώ σήμερα. Είδες τι καλό που είναι. Τον άφησες να λέει, πήρε το παιδί, κλαίω, λέει, Μάρια μου. 4 λεπτά μόνο στο έλεος του Θεού. 4 λεπτά. Εμένα με παίρνει και μου λέει, δεν θα έρθει ο άλλος,
Όχι, ήθελα να ξέρω αν θα έρθει ή όχι, να ετοιμάσω και τραγούδια και τέτοια. Τα θέματα μου να ρωτήσω και να λάβει. Λοιπόν, έχουμε να αναλύσουμε μετά τις 11 και αυτό που είπε ο Ερέρα και Βίνι Βιτιβίτσι. Δεν θα έχουμε Μάριο στην παρέα, ή μάλλον θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Θα βγει να πει αυτό που πήγα να βγω εγώ. Ξέρετε γιατί πήσε πήρα. Λέω είναι μόνο το καημένο. Τι να κάνω. Κάτσε να τον πάρω. Αλλά ήρθε η μούμια. Δεν μου λε. Τώρα που πήγε εκεί που πήγε. Ναι. Δεν θα μπερδεύτηκαν κάποιοι. Να λέει βγήκε. Όχι, όχι. Βγήκε αυτό από εκεί. Αυτό είναι που βγήκε. Δεν είναι ίδιο μούμια. Και έτσι βγαίνουν οι μύθοι. Δεν μοιάζει λίγο με τον τέτοιο να. Με τον Ρα. Λένε στα κοινωνικά. Τη Αιγύπτου τον. Πώς τον λέγανε εκείνον. Αν το δει βράδυ εκεί πέρα. Εκεί. Βγήκε με τα φαντάσματα, παιδιά. Δεν είναι με Αιγύπτιο. Αυτού του Αιγύπτιου του τέτοιου δεν φίλου. Του αυτοκράτορε. Τι ήταν εκεί στην Αιγύπτου. Του Φαραώ εκεί. Μούμια ίδιο δεν είναι μούμια. Μα δεν είναι ίδιο. Το θυμάστε από τότε που ήταν ζωντανός. Τώρα σε μπερδεύει δια δυνάτησε πολύ. Ποιος? Ο Μάριος. Αν ήταν. Ναι, όπως πέρυσι ήταν. Πιο... Παχιά μουμια. Παχιά μουμια. Έλα, πες χορηγούς και πες να δούμε τι δίνουμε. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανετελικός 5-0. FM και το μήνυμα σας αποστολή στο 54-526. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη ΠΑΟΚ. Και Μαργαριτόπουλος ασφάλιση, έχετε μία ώρα ακόμα, σχεδόν μία ώρα, για να διεκδικήσετε μία ασφάλεια. Μεγάλο δώρο είναι, παιδιά, ξυπνήστε λίγο. Εξάμηνη ασφάλεια τώρα. Εξάμηνη ασφάλεια, παιδιά. 6 μήνες ασφάλεια. Τσίκι τσίκι τα μαζεύει τα λεφτά. Κουτραντάν δηλαδή. Ενώ ο Μαργαριτόπουλος δίνει μία ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και το βασικότερο οδική βοήθεια. Α, σου μην τα μάξι, λες, αμάν τι κάνω. Φίλε, ορίστε. Τώρα την Παρασκευή πρέπει να κάνω την ασφάλεια. Ναι. Μπορείς να κληρώσεις ένα όνομα που θα σου στείλω. Αν δεν γίνεται η κλήρωση, γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Σύστημα, είδες. Μπορεί το σύστημα να με κληρώσει αυτόματα. Έχεις μάθει σε ευνοϊκές κληρώσεις με τον Άρη στο Κύπρο. Μια δεκαμά άλλα παίξαν, κατάλαβες γι' αυτό και τώρα λες. Σωστό. Επανήλθα μετά το διάλειμμα εδώ πέρα με Χρήσανδο Τσαλτίδη. Από ο Μάριος Σλαμάς ήρθε για λίγο, έφυγε. Τι δίνουμε, 5 εισιτήρια για τον αγώνα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα. Είναι η Τρόικα. Με Σωτήρη Δασκαλάκη και Χρήσανδο Τσαλτίδη και πάρα και τον Παπαδόπουλο. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ εναντίον Πανετολικού. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ μέσα. Και δίνουμε που είναι η προσφορά μας. Πού είναι η προσφορά μας. Τι θες, Μαργαριτόπουλος, ασφάλεια. Εξάμηνη. Εξάμηνη, ναι. Εξάμηνη ασφάλεια Μαργαριτόπουλου. Που συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Πώς μπορείτε να την διεκδικήσετε, FM και ενώ το μήνυμά σας, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, τη λέξη ασφάλεια ή Μαργαριτόπουλος και αποστολή στο 54526. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τελειώσει η Τρόικα, δηλαδή σε κανένα 45 λεπτό. Τι έχεις? Έχω κατάκι στο group. Ναι, για πες μας. Καθώς εφόσον έχει φτάσει η ώρα για να πάρεις αυτοκίνητο, φίλε, θα πας στην Κατάκης Auto Group, την εταιρεία με την μεγαλύτερη αξιοπιστία στην επιλογή και διάθεση αυτοκινήτων, τη μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα με διαφάνεια να αναρτεί το ιστορικό του κάθε αυτοκινήτου service χιλιόμετρα κταίω στο ίντερνετ. Μπαίνεις κατάκης.gr και τα βλέπεις όλα. Κατάκης.gr και θα αγοράσεις το αυτοκίνητο πριν το δείτε. Μαζί μας η Coles Roomen, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Roomen, για να είμαστε ακριβείς. Τώρα που αρχίζουν σιγά σιγά τα κρύα, έστω και με σιγά σιγά τα κρύα. Σιγά σιγά, ναι. Τα κρύα. Αλλά τη βγάλαμε μέχρι τώρα. Και την... Ναι, αλλά τώρα θα έρθει και το κρύο και η υγρασία και τα πάντα όλα. Γι' αυτό θα πάρεις το καλύτερο δυνατό υλικό για την στεγάνωση και την θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών Ecotherm, φίλε. Μπράβο. Από Roomen. Στο βαθύλακο. 23 10 7 19 229. Και roomen.gr. Και επειδή είσαι και Μερακλής, πάρε και μια πίτσα από το Mr. Gold. 62-85-86. Ξαναλέω, 62-85-86. Σήμερα και Champions League το βράδυ. Έχει Champions League. Δεν πρέπει να δούμε λίγο ματσάκι τρώγοντας μια πολύ ωραία πιτσούλα. Να μην έχουμε και μια βασιλική ρετσίνα. Να έχουμε και μια βασιλική ρετσίνα. Από πού? Από τη Μεσημβρία ενοποιητική. Σωστά. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 7 13 9 81. Σωστά μιλάς. Γραμμές ανοιχτές 2-31-0-2-87-3-8. Σχολιάζεται αυτό που είπε ο Ερέρα, αυτό μετά που γύρισε ο Ερέρα. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βίνι Βιτιβίτσι. Αύριο 8 είμαστε στο ΤΟΕ. 8 η ώρα. 8 παρα 5, ναι. Αύριο θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Στη Σουηδία έχει κάτι παιχνίδια, ξέρεις, 6 και 5, 10, 8 και 5. Τώρα αυτό γιατί το κάνουν 8 παρα 5, ας πούμε. Αφού γιατί ανέλαβα την UEFA Σουηδία, ξέρω εγώ. Ναι. Τι? Τι είναι αυτό? Γιατί βάζω ακριβώς, ας πούμε. Γιατί... για λόγους φαντάζομαι... Ποτέ δεν το έχω μάθει. Προβολής. Προβολής. Και διαφορά, τι διαφορά θα έχει 8 παρα 5 με το 8? Το break είναι στις 8, οπότε 8 και 5 μην χάσουμε το πρώτο 5 λεπτό του αγώνα. Καλά, έτσι λες. Τι?
Τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρχαν αυτά. Γιατί τι? Δεν υπήρχαν τόσα χρόνια. Τώρα ένα βλάξ εκεί στην UEFA, ρε φίλε, το σκέφτηκε και λέει: α! Γιατί 10 παρατέρτο. Γιατί είναι 10 παρατέρτο η UEFA. 10 παρατέρτο. Ναι, και δεν είναι 10. Το παρατέρτο είναι διαφορετικά, ρε φίλε. Γιατί στη μέση. Γιατί. Είτε 9,5 10 παρατέρτο, είτε 10 γιατί? Το ίδιο είναι. Το παραπέντε είναι φοβερό. Γιατί δεν βάζει και 52. Πάρε 8 λεπτά διαφημίσει. Τι? Και 52. Καλή ιδέα. Στο επόμενο συμβούλιο τη UEFA το προτείνω. Λοιπόν, 23-10-287-888. Πού είναι... παίζει ο Άρης στον μπάσκετ, λέει ο άλλος να παίξει στοίχημα. Α, ναι, ο άλλος, κάτσε να το ρωτήσουμε, ναι, τι λέει εδώ. Χρήσανθε, πες μας δύο λόγια για τον μπάσκετ σήμερα, γιατί έχω παίξει στοίχημα. Άσο, σήμερα πώς είναι ο Άρης και αν έχει πιο πολλές πιθανότητες. Με την κανίγια που παίζει αυτή, το Μαραντόνα. Άμπρα κατάγια. Αυτή είναι εδώ. Ναι. Φίλε, αν έχει παίξει άσο, πόσο, καταρχήν πόσο δίνει διαφορά. Πού να ξέρω εγώ πόσο δίνει διαφορά. Μπορεί να το παίξει τα ίσα. Δεν ξέρω, χάνει κάποια τέτοια. Ό,τι και να γίνει, θα χάσει σήμερα. Θα χάσει ο Άρης. Όχι, εσύ το στοίχημα. Α. Δηλαδή, ακόμα και αν χάσω, θα χάσω με ένα πόντο λιγότερο από αυτό που θες για να κερδίσεις. Θα σου πω σε λίγο, μισό λεπτάκι. Κατάγια, κανίγια. Γιατί πες ρε μεγάλε πριν ξεκινήσει το μάτς, περίμενε. Τι? Περίμενε το live. 6,5 ώρα είναι το παιχνίδι. Live. Απόγευμα. Να παίζει live, ρε φίλε. Live. Αυτό λέω. Α, εσύ είσαι με το live, έτσι είμαστε. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτηριάκια όπως είπε ο Παναγιώτης. Πού είστε, Ευρωλίγα, όχι αυτό παλιά. Συγγνώμη. ΠΑΟΚ Πανετολικός. Έχω βαρεθεί να παίζω σε δύο οργανώσεις. Λοιπόν, και ασφάλεια από τον Μαργαριτόπουλο. Εξάμηνη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας. Να το ασφαλίσετε και να έχετε ήσυχο το κεφαλάκι σας. Κάτσε να δω κάτι μηνύματα. Πού είστε, Eurocup είστε ή Champions League? Eurocup της FIBA. Eurocup. Σε λεπτάκι, τώρα σε βρούμε. Δεν βλέπεις κιόλας τα γυαλιά σου και παππούς. Είσαι και παππούς. Δεν το έχει, ρε φίλε. Γιατί... Τώρα αυτό το μάτι του Πάκου είναι 8 και 5 ή 8 παρά 5. Είστε Champions League, μήπως. Παρά 5. Ναι. Δηλαδή παίζει ο Πάκου 7 και 55. Πάνε καλά. Δεν το βρίσκω, φοβερό. Μήπως είστε Champions League. Σιγά μην παίζουμε. Όχι, δεν είμαστε. Σου είπα Eurocup της FIBA. Έτσι λέγεται η διοργάνωση. Δεν το βρίσκω, φίλε. Δεν το βρίσκω. Πού το έπαιξες, ρε φίλε. Πού το έπαιξε, ρε. Α, το βρω εγώ. Άσε φίλε. Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Μπήκα στην πράσινη τώρα. Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Που έλεγε ένα φίλο μου. Θέμα να δούμε τι δίνει, ρε φίλε. Μπάσκετ. Θα το βρω εγώ. Άσε. Άμα δεν μπορεί. Φιλιππίνε λέει εδώ πέρα. Φιλιππίνε τη βάζουν, φίλε. Τι. Είναι καλά. Ναι, Τζινέμπρα και τέτοιε. Πώ. Α, ξέρω εγώ τι θα κερδίσει. Τζινέμπρε και κερδίζει. Κανονικά δεν πρέπει να κάνουμε ένα ενθετάκι να μας δίνεις για το στοίχημα μια που τα πιάνεις. Raynor Sign. Ε? Έχει πράγμα εκεί. Δεν βρίσκω τον Άρη, φίλε. Δεν βρίσκω τον Άρη. Μήπως κάνει πλάκα, παίζετε σίγουρα. Παίζουμε 6,5 ώρα. Ορίστε, το βρήκα. Το βρήκες μας. Εγώ πατάω Europe. Αφού είσαι άσχετος, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, Europe Cup. Mm. 1,70 την κατάγια. Σιγά την απόδοση. 2,12 τον Άρη. Άσε, περίμενε. Αυτό ξέρεις να ξεκινήσει το μάτς 2-6 ο Άρης, ότι το 1-70 πάει 2 απόδοση, να ξέρεις. Χάντικα περιλαμβάνει η παράταση, μείον 2,5 κατάγια. Άρα να χάσει ο Άρης με, 3, με 2 πόντους. Και πάνω. Με 2 πόντους το παίρνεις τον Άσο. Όχι, δεν τον παίρνεις. Με 3 πόντους το παίρνεις. Με 3 πόντους. Μείον 2,5 κατάγια. Ναι, θες 3 πόντους κατάγια, αν παίξεις κατάγια. Πρέπει να κερδίσεις 87-84 κατάγια για να κερδίσω δηλαδή τον Άσο. Και άνω, ναι. Σύνολο πόντο πώς το έχει. Συνολική πόντι, over 150. 1,83. Αυτοί βάζουν τρώνε. Άντερ 150, φάγανε πολύ πράγμα στη Βουλγαρία. Άντερ 150-91. Δεν ξέρω, Άρης, μια έτσι, μια αλλιώς είναι. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό 2,30. Άσε ρε τα ημίχρονα τελικά. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό 3. Άσε τα ημίχρονα τελικά. Και μετά έχει αποδόσεις. Κατάγια νίκη με 1 ως 5, 3,85. Αυτά είναι πολύ λότο, δεν μπορώ να παίξω. Κατάγια νίκη με 6 ως 10, 4,30. Mm. Κατάγια νίκη με 16 ως 20, 13,50. Από 20 και πάνω. 25. Μια φορά ο Παναθηναϊκός είχε χάσει με 25 πόντους στον Πέστο Άκα με τον Μπράντο του προπονητή και υπήρχαν ψιθυροί καρδιάς. Ψιθυροί. Ωραία, φίλε. Άκου να σου πω. Παίξε διπλό Άρη ότι θα κερδίσει ο Άρης με 6 ως 10 πόντους. 5-25. 90-70 το σκορ. Στο τέλος. Αυτά είναι πολύ επίφοβα. Ξέρεις, γιατί δεν ο Άρης μέχρι τώρα είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα. Βλέπεις με τον Πανιό. Με τον Πανιό στο πρώτο επίπεδο φίλοι μπήκαν 90 πόντι και μετά στο ο Άρης πήγε κέρδισε μέσα στην Ίσνη που είναι καλή ομάδα. Ναι. Και έχασε εδώ πέρα άνετα. Ναι. Πήγε. Όχι άνετα στο τέλος. Άνετα. Κάποια στιγμή πλησίασε τον πόντο. Όλο το μάτς έχανε. Εντάξει, πλησίασε τον πόντο και 7 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Ένα πόντο, ναι. Ναι. 8 λεπτά και μετά έχασε πάλι. Ναι. Λοιπόν.
Πήγε στον Πανιόνιο που ήταν ανύπαρτος και έχασε. Πήγε μέσα στο Λαύριο και κέρδισε. Ναι. Εδώ μέσα, στο πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχανε 15. Πήγε στον Ολυμπιακό, μάλιστα πήγε μέχρι το τέλος. 4 πόντους. 64-68. Ναι, έχασε τα τρία τελευταία τρίποντα ενώ ναι. στο τελευταίο λεπτό. Μπορούσε εκεί να την κάνει τη ζημιά. Χαμηλός, οπότε είναι πολύ απρόβλεπτος. Ναι. Ειδικά σου λέμε το σύνολο, εντάξει. Οι άλλοι σου λέω είναι μπάτε σκύλια λε. Οι άλλοι τώρα αυτή η κατάγια δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Σου λέω στο προηγούμενο στη Βουλγαρία χάσαμε 20 πόντους κάπου. Εντάξει, στη Βουλγαρία είναι η καλύτερη ομάδα η Λουκόλη του ομίλου. Ναι. Και πήγε μέσα στην Ουκρανία ο Άρης και κέρδισε. Ναι, την Ντνιέπρο. Που γλιστρούσε στον παρκή. Αυτή που γλιστρούσε, ναι. Με τον λευκό σκοτσιανίτη που είχαν. Ήταν ένα τύπο ο οποίο ήταν διπλάσιο από μένα, χοντρό διπλάσιο. Όχι άλλο να είσαι μειώδη. Διπλό, η κοιλιά του έτρεχε και η κοιλιά του χοροπηδούσε. Και με αυτόν έπαιζαν σέντερ. Τέλο πάντων. Θα δούμε. Άρα, φίλε, νομίζω ότι έχασε. Φίλε 173, θα σου πω το εξή. Ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να ζούμε σε ένα μικρό κόσμο εδώ. Δηλαδή, οκ, okay, τα λέμε στο Λίμπερο, τα γράφω στο Λαμπαοτάρης κτλ. Καλός ή κακός, τα μεγάλα αθηναϊκά site είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν και τον περισσότερο κόσμο. Και έχουν εκατομμύρια views. Άρα, έχουν και εκατομμύρια κόσμο που τα διαβάζει, που δεν είναι Άρης και ΠΑΟΚ, αν θέλετε να πάμε στη δική μας τη διαδικασία. Έχει Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, ΑΚ. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, φίλε μου, είναι ότι όπως κάποτε ήταν με τις μεγάλες εφημερίδες, τώρα είναι τα μεγάλα site, γιατί αυτό επιτάσσει. Ή τα κανάλια κάποτε. Δηλαδή κάποτε τι λέγανε, μια καλή του ώρα, το Μέγκα. Α, το είπε το Μέγκα. Μετά έγινε ότι κάνει προπαγάνδα το Μέγκα. Μετά από ένα διάστημα. Αυτό τελευταία χρόνια, έτσι. Ναι, μετά από ένα διάστημα όμως, ναι. η τηλεόραση πλέον έπαψε να είναι το μέσο επιρροής. Δεν λέω όχι όλων, δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικίες 70, 80, 65 και πάνω πλάς επηρεάζονται από την τηλεόραση. Ακούν ειδήσεις, βλέπουν ειδήσεις ακόμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Πώς το λένε το δικό μας το κανάλι του Σαββίδη, το δικό μας. Open Beyond. Ναι. Πήρε και τη Στάι, ε. Και ξέρετε. Είχε κάποιο καλεσμένο και έλεγε για την ΕΡΤ. Ξέρω πολύ καλά λέει τι γινόταν στην ΕΡΤ. Ναι, δεν τα έλεγε όπως τότε Στάι. Αφού ήσουν. Έλλη. Εννοείται. Δεν τα έλεγε. Λοιπόν, καλά, κοίταξε όταν είσαι πάντα, μέσα. Πάντα ρε παιδί μου, το κόμμα, το κυβερνό κόμμα είναι το έτσι γίνεται. Το κρατικό κανάλι. Αφού αλλάζουν τα πάντα, ρε φίλε. Λοιπόν, μη σου πω και στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει αυτό. Και στην Αθήνα έχει γίνει αυτό και παντού έχει γίνει αυτό. Λοιπόν. Γιατί ρε φίλε, αειδιάζει σιγά το πράγμα. Μπε κάπου, διαβάζει κάτι και τελειώνει. Αλλιώ το πάει. Αλλιώ το πάει και το καταλαβαίνω που το πάει. Αλλά. Θα σου πω το εξής, ότι το θέμα λοιπόν δεν είναι, πλέον επηρεάζουν τα site, τον αθλητικό δικαστή, τον αστυνομικό, την εξουσία γενικότερα. Άρα θα πρέπει να έχεις φωνή παντού. Η εφημερίδα? Δεν έχει πλέον επιρροή. Δεν έχει, δεν έχει επιρροή. Ναι. Το πρωτοσέλιδό της μόνο βλέπουμε. Ναι. Δεν έχει όμως επιρροή. Κυρίως γιατί ο πιτσιρικάς δεν αγάπησε ποτέ την εφημερίδα. Βλέπεις την εφημερίδα, βλέπεις το πρωτοσέλιδο. Την εφημερίδα. Από πού αναπαράγει, δηλαδή εσύ το πρωτοσέλιδο αυτό το επίμαχο της Άρης είσαι. Ναι. Πήγες την πήρες. Όχι, το είδες στο διαδίκτυο. Ναι. Πάλι, το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο κάνει τη δουλειά. Αυτό που κάνουμε το Φυρό το είδες? Ποιο, το είδα, πολύ ωραίο, έξυπνο. Έξυπνο ρε φίλε. Έξυπνο, αυτό είναι έξυπνο. Είναι όσο έξυπνο ήταν και αυτό που κάνει ο Πόπης. Ο Πόπης έβαλε ένα σύνθημα το οποίο άλλο σκέφτεστε. Και άλλο σκεφτόμαστε όλοι, κακά τα ψέματα. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε, το άλλο. Και έγραψε άλλο. Εντάξει, καλά. Μα να σου πω κάτι. Εμείς δεν το κάνουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Τι? Πάρα πολύ συχνά. Όχι, ποτέ. Εγώ, δεν χρησιμοποιούμε λέξεις. Ποτέ μου, εγώ. Ποτέ. Λέξεις. Ποτέ. Θα σου πω μία που χρησιμοποιεί η Μούμια. Ναι. Τη λέξη χύνω. Πόσες φορές. Και μετά λέει τα δάκρυά μου. Τα δάκρυά μου. Ναι. Είναι το ίδιο. Πονήρω η δικιά μας. Τόνους υδρότα. Ναι. Σωστά λέει ο Σωτήρης. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να πεις. Και μετά στη συνέχεια είτε η επόμενη λέξη είτε ο τρόπος που θα το πεις ναι. να αλλάζει το νόημα. Ναι. Αυτό έγινε. Είναι άλλο να βγεις λοιπόν για να γράψεις και άλλο αυτό που γράφτηκε. Είναι λοιπόν ένας έξυπνος τρόπος ο συγκεκριμένος. Αλλά το σημαντικότερο που θέλω να πω στο φίλο είναι ότι η επικοινωνία πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με το να το λέμε μεταξύ μας. Και δεν είναι αυτό. Μπορεί κάποιος άλλος αργιανός να γυρίσει και να πει ξέρεις τι. Καλά ρε Χρυσάνθε.
Όλοι έχουν θέσει, ρε παιδί μου, σε site κτλ. Εσύ δεν μπορεί να χωθεί κάπου. Το λένε και αυτό. Κατάλαβε. Ενώ λοιπόν πολλέ φορέ λέμε α, να έχουμε θέση, αλλά μην μη βγαίνει στην ΕΡΤ, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μην πα στο Σαββίδι το κανάλι να τα πει, είναι του Σαββίδι. Μην πα στο Μαρινάκι το κανάλι, είναι του Ολυμπιακού. Μην πα στο Sky, είναι του Αλαφούζου. Πού να πάμε στα δικά μα. Ναι. Να τα λέμε στο Λαμπαοτάρι, στο Γέλο, στο Πρεσάρι, μεταξύ τα λέμε μεταξύ μα, αχαιρόμαστε. Α, τα είπαμε. Και. Ναι. Τη δουλειά τη ως επικοινωνία την κάνεις? Όχι. Το ίδιο έλεγα και όταν ήμουν στον Καζέτα. Το ίδιο λέω και στον Καζέτα. Πόσο ήσουν, 5,5 χρόνια. Είσαι τόσα, τόσο πολλά. Ναι. Και πριν ήμουν στο. Κάθε μέρα αρθρογραφούσες? Όχι. Όχι. 2-3-4 φορές τη βδομάδα. Εσύ αποφάσιζες? Εγώ ελεύθερο. Είχα. Όχι, εσύ αποφάσιζες πότε θα γράφεις? Μια συμφωνία, ρε φίλε. Συγκεκριμένη. Ναι. Σου δίνουμε τόσα χρήματα για να γράφεις 3 φορές τη βδομάδα. Ναι. Αν μου λέγανε θα γράφεις κάθε μέρα, θα ζητούσα άλλα χρήματα. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων. Άρα η επικοινωνία. Φαντάζομαι πολλές φορές είναι σημαντικότερη. Πόσο γλυκούλης θα ήταν με τον Πάο Κασλαμάς αν έγραφε. Ωραίος θα ήταν. Άρα η επικοινωνία είναι σημαντικότερη όταν πραγματικά επικοινωνείς κάπου. Το κοινό μας λοιπόν δεν είναι μόνο το κοινό του Άρη ή του ΠΑΟΚ. Το κοινό στα site τα μεγάλα τα αθηναϊκά είναι όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να ακούγεται η φωνή του Άρη, του ΠΑΟΚ κτλ. ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιο θέμα. ΠΑΟΚ έχει πλέον έναν άνθρωπο που ηγείται της ομάδας, που έχει αντιληφθεί τη σημερινή επικοινωνία και έχει επανδρώσει τα πάντα. Όπως λες, έχει πάρει κανάλι, έχει πάρει εφημερίδα. Έχει 500 αρθρογράφους δεξιά και αριστερά, ΠΑΟΚ. Στην πόλη, παραγωγή κτλ. Ο Άρης έχει έλλειμμα. Στο κανάλι όμως δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από άλλη χώρα, έτσι, και ανοίξει το... Λάθος κάνεις. Ναι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πέρσι, ναι, φάνηκε. Πήρε θέση ξεκάθαρη. Εντάξει, ναι, αλλά γενικά με τις εκπομπές και όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ποιο? Γενικά με το πρόγραμμα, δεν το πολύ καλά. Αλλά μπορεί να ήταν στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν το πολύ καλά. Θυμάμαι, ο Γρηγόρης ήταν κιόλας που τα έλεγε. Μετά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι. Ναι, ρε παιδί μου, μπράβο. Έκανε την πολιτική του. Καλά κάνει. Εγώ δεν λέω κακός κάνει. Ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Απλά ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα πολλές φορές. Δες λέει πως περιγράφω την ανακοίνωση. Και όχι ρε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ως επίθεση. Α, σαν θα το δω, σαν... θα το δω όμως. Σαν τίτλο μπορεί να εννοεί. Θα το δω, θα το δω. Επίθεση του συνδέσμου στον Ερέρα. Μάλλον αυτό θα εννοεί. Όχι, ακριβώς το αντίθετο είναι. Ακριβώς ναι, το αντίθετο. Λέει πως το αναφέρει το site. Θα το δω, θα το δω. Ο 173. Θα το δω και να σου πω κάτι. Πολλές φορές το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Μαζί μας αυτό... δεν περιγράφει αυτό, ίσα ίσα. Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις του Πάκο Ερέρα σε μη μου έτσι Ισπανίας έδωσε μέσω ανακοίνωση στο Super 3, τονίζοντας, περίμενε, ότι υπάρχει ευθύνη και από τον Άρη, αν δεν κατάλαβε σε ποια ομάδα ήταν προπονητής. Αυτό είναι επίθεση στον Ερέρα. Έτσι λέει ο 173, τι να σου πω. Ρε φίλε, εγώ σου διαβάζω τι γράφει. Άρα λάθος το αντιλήφθηκε. Μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, διάλειμμα. Τι δίνουμε, 5 εισιτήρια Πάκο Πανετολικός. Παροξισμός. Και μπήκε κιόλας η ανακοίνωση του Super 3. Είδες τι καλό το site. Καλά, δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό. Τι θες? FM και όνομα, τυπώνυμο οπωσδήποτε. ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. 5 εισιτήρια, Κυριακή το απόγευμα. ΠΑΟΚ Πανετολικός, 5 και 4. Το Τσισότο. Πάμε εδώ πέρα, τελευταίο 20 λεπτό. Το κάνω όπως Βικτόρια θα έλεγα. Τη Τρόικα με Χρήσανθο Τσαλτίδη, Μάριο Σλαμά Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία και παραγωγή. Μαζί μα έχουμε μάλλον και αυτό το μισάρο τον Γιαβορίδη Σπύρο με θωρακισμένη πόρτα ασφαλεία. Αδιάρρηκτη με τις καλύτερες προδιαγραφές στα 440 ευρώ μαζί με την τοποθέτηση της μεγάλη προσφορά. Μην ξεχνάτε την προσφορά που δίνουμε από εδώ πέρα για τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος για ένα εξάμηνο. Οπωσδήποτε με μήνυμα, θα γίνει στο τέλος η κλήρωση. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη ασφάλειες. Η οποία είναι εξάμηνη, συμπεριλαμβάνει καλύψεις σε θράψη κρυστάλλων και οδική βοήθεια. Και φυσικά η Βασιλική Ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Και 5 εισιτηριάκια για τον αγώνα. Τι άλλο να δώσουμε, παιδιά? 5 εισιτηριάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικού Κυριακή απόγευμα 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ, πάρε μπρος. Μπα, τίποτα. Εντάξει, παιδιά, έτσι όπως το γράφετε. Ποιο? Γράφει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο 344. Γράφει το όνομά του, το επιδότη και μετά ασφάλεια. Έχω την αίσθηση θα έρθουν να μας συλλάβουν. Ναι, εντάξει. Αλλά μπορεί, αν δεν θέλει Μαγαριτόπουλος, θα στείλει δύο φορές. Κατάλαβες τι γίνεται. Εντάξει. Θα την τσακώσει την ασφάλεια ένας από εσάς. Σε ένα τεταρτάκι από τώρα. Μπορεί να πάρουν μια παράτηση. Λείπει ο Κόλκας σήμερα.
Όπως δεν πάει στο Βίνι Βιντιβίτσι. Δεν πήγε. Πήγε, δεν πήγε. Πήγε λογικά. Τι. Στέργιο έχω, αγάπη έχω. Άλλο θέλαμε εμείς. Τι. Τι ώρα φεύγει. Ξέρουμε. Τι ώρα φεύγει. Πρέπει να το βρούμε. Τι ώρα φεύγει. Πρέπει να το βρούμε. Δεν ξέρει. Τι. Διαβάζει τα μηνύματα, βλέπει. Δεν βλέπω. Δεν λες να, να σε στείλω στο. Καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα μια ζωή. Μπαίνει στην κλήρωση για ΠΑΟΚ όμως. Ο Νίκος, ο Φιτατριάδα. Θες να πας στο Opticon Express. Πάτε γυαλάκια. Θέλω, χρειάζεται. Έχω, έχω. Συγγνώμη, πώς οδηγείς. Όχι, βλέπω εδώ τα γράμματα. Άσα τα βλέπω. Τα γράμματα. Οδηγείς χωρίς. Αν δεν βλέπεις τα γράμματα, δεν βλέπεις και τις πινακίδες. Βλέπεις, βλέπεις. Τις βλέπεις. Όταν τις πείσεις. Βλέπεις, βλέπεις. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 2310-287-888. Δεν σου λείπει ο Ασλαμής. Ναι. Η ντριγκά τους. Α, υπάρχει φίλος ακροατής, παρακαλώ. Έπεσε ο προηγούμενος. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα και σε σένα. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ρε Χρήσταθε. Ναι, το μικρό σου. Το μικρό, το μικρό. Το μικρό σου όνομα για να συνεννούμαστε. Βαλάντη. Έλα, Βαλάντη. Ο Ερέρα το Γιουνέζο τον έκαψε. Τι εννοείς τον έκαψε. Μετά τον πέναλτι που έχασε που τον έκανε αλλαγή. Δεν θεωρώ εγώ ότι... Κοίταξε, η δική μου... Πνίγηκα κιόλας, είπες Γιουνέζ, πνίγηκα μετά το πέναλτι. η δική μου η φιλοσοφία είναι ότι ο ποδοσφαιριστής που αμείβεται με τόσα πολλά χρήματα δεν μπορεί να επηρεαστεί και να μην αποδώσει επειδή ένας προπονητής τον έκανε αλλαγή. Η δική μου η λογική πάντα είναι λίγο πιο σκληρή σχέση με τους παίκτες, παρόλο που συναναστρέφομαι με τα παιδιά και δεν ξέρω, προφανώς και κάποιοι μπορεί να με κοιτάνε και με μισό μάτι γι' αυτό, αλλά εγώ έχω πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παίρνει 150, 200, 300 χιλιάρικα για να μου λέει ότι έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Συμφωνώ, σαν να μου λες όμως το 10 όταν έχασε το πέναλτι, το πέναλτι ο Κάμπορα με το Χαλκιά, θα τον περνούσε έξω κούπερ. Κοίταξε, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό πρώτον γιατί είναι άλλο στο 65 και άλλο στο 10, 15-20 πότε ήτανε, έτσι. Και αν πήγαινε στο ημίχρονο και ο Κάμπορα δεν έβαζε τον γκολ που έβαλε, μπορεί να τον έβγαζε. Δεν το ξέρεις. Τα δύο γκολ που έβαλε. Στο πρώτο ημίχρονο εννοώ, ρε. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε το ένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται και είναι στο 65, στο 70. Αλλά τον έβγαλε νομίζω δικαιολογημένα. Γιατί μετά το πέναλτι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Και εσύ ήθελες αντίδραση. Αλλά ξέρεις τι, εκεί δεν είναι το θέμα ότι έβγαλε τον Γιουνές. Εκεί το θέμα είναι ότι δεν έβαλε τον Μαρτίνες να βάλει τον Τικινί μπροστά και τον Μαρτίνες πίσω του. Εκεί νομίζω κάνει το λάθος. Όχι στο ότι βγάζει τον Γιουνές. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Προπονητής Κερκίδας είμαι και εγώ από αυτούς τους σχολιάζω. Όλοι μας. Και εμείς προπονητές Κερκίδας είμαστε. Σήμα. Ναι. Με Κουέστα. Σήμα. Σχήμαλο. Κουέστα, Τζανακάκη, Βαλεριάνο. Ναι. Μαυράει θες, βελές θες. Ναι. Βελές θες, βελζήθητε. Ναι. Άμυνα. Ναι. Μπροστά, πάσα σόπι, σόπι ματίγια μπάσα, όπου τους θες, και μπροστά το Μαρτίνες. Ναι. Δεξιά γκάμα, αριστερά Γκαρσία, μπροστά φως. Ναι. Κερδίζεις έτσι τους δυο τους ακραίους σου, που δεν πλαγιάζουν για να πρόσουν παιχνίδι. Κοίταξε, τώρα μιλάμε υποθετικά. Πάντα, ο Ερέρα για μένα έχει κάνει. Δεν το λέω τώρα που έφυγε ο Ερέρα, το λέω και το έχω γράψει κιόλας τις μέρες που δεν υπήρχε θέμα Ερέρα. Ο Ερέρα κάνει ένα συγκεκριμένο λάθος με τον Άρη. Μία τελείως καινούργια ομάδα, την οποία είναι δικό του δημιούργημα, έτσι. Αυτός ναι. Την προπόνησε και την έκανε να παίζει αυτό το τσίκι τσίκι που είναι και εκνευριστικό μερικές φορές. Αλλά αυτός μας παρουσίασε αυτό το ποδόσφαιρο κατοχής που είχαμε καιρό να δούμε στον Άρη. Ο Ερέρα λοιπόν τι θέλει. Όπως όλοι οι Ισπανοί προπονητές θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Για να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος. Τι γίνεται. Ακόμα και ο τερματοφύλακας συμμετέχει στην δημιουργία της επίθεσης. Φυσικά αυτό είναι μια υπερβολή. Πρέπει να είναι πολύ καλός με τα πόδια κάτω. Τι γίνεται μετά. Έχεις ένα ποδοσφαιριστή και γι' αυτό επέμενε ο Ερέρα να έρθει κιόλας στον Βέλεθ, ο οποίος ξεκινάει και χτίζει από πίσω ποδόσφαιρο, να παίξει ποδόσφαιρο. Άλλος παίκτης τέτοιος στον Άρη δεν υπάρχει. Έχοντας λοιπόν αιμονή με αυτό το θέμα ο Ερέρα, τον έδωσε αυτό το ρόλο ή προσπάθησε να τον δώσει σε άλλους ποδοσφαιριστές. Τι έκανε με αυτό. Σε παιχνίδια όπως με την ΑΕΚ που δεν είχε το Βέλεθ ή
από το 25 που τραυματίστηκε με τον ΠΑΟΚ και έπειτα, προσπάθησε είτε να το δώσει σε κάποιον άλλον παίχτη, βλέπε Μπάσα, ναι, που στην ουσία του θέματος όμως δεν το έκανε ο Μπάσα, αλλά το έκανε ο Μαυράη, και τι έκανε. Αποσυντώνησε τα χαφ του, γιατί πήρε τον Μπάσα από τα χαφ, τον έφερε πίσω. Αποσυντώνησε τα στόπερ του, γιατί και ο Μαυράη δεν έπαιξε στη φυσική του θέση, εκεί που έπαιζε ο Μπάσα δηλαδή στο παιχνίδι, αλλά και ο παίχτης που προωθούσε το παιχνίδι το έκανε καλά, όπως θα το έκανε ο Βέλεθ. Άρα, στο βωμό μιας τακτικής που έχει στο μυαλό του προπονητής, χάλασε την ίδια του την ομάδα. Με αποτέλεσμα να φάσει τον τόρτη. Το ίδιο πράγμα σε μικρογραφία έκανε με τον ΠΑΟΚ. Έβαλε ένα ποδοσφαιριστή, τον Σόουζα, αναγκαστικά, γιατί τραυματίστηκε μέσα στο παιχνίδι ο Βέλεθ. Δεν είχε το Δελιζήσι στον πάγκο σε εκείνο το μάτς. Βάζει λοιπόν τον Σόουζα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτομάτως χαλάει τον τρόπο παιχνιδιού που έχει διδάξει πριν το παιχνίδι. Γιατί ο Σόουζα δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Βέλεθ, να κατεβάσει την μπάλα. Απομονώνει όμως τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Στα τρία πρώτα. Κάτι, το ίδιο πράγμα έγινε και στα τρία πρώτα. Απλά στα τρία πρώτα, καταρχήν έπαιζε με μικρότερη ποιότητα. Ναι. Υπάρχει ο Βέλεθ. Έχει το Βέλεθ στα παιχνίδια τα πρώτα. Κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα ο Βέλεθ. Η βάση, η ουσία του συστήματος του Ερέρα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ξεκινάει από εκεί. Από τον τρόπο που κατεβάζει ο Βέλεθ την ομάδα. Δίνει μεγαλύτερη όθηση στον Μπάσα και πλέον και στο Σιώπη που είναι ένας καλύτερος αμυντικός χαφ. Δίνει τη δυνατότητα στα εξτρέμ να είναι πιο ελεύθερα, να παίζουν πιο άνετα. Άρα και στα back να έχουν το νου τους λίγο παραπάνω στο πώς θα βγω στο overlap. Και όλο αυτό το σύστημα στα πρώτα παιχνίδια λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε όμως στο έπακρο και δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν απέναντι έχει το Μάτο, το Βιερίνια, τους back του Ολυμπιακού, τα χαφ του Ολυμπιακού. Και φυσικά δεν λειτουργεί ανάποδα όταν μπαίνει ένα παίκτη σαν τον Νάτχο και είναι στη μία πλευρά μπροστά στα επίσημα και κάνει 40 παλιά στην άλλη πλευρά. Δεν έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό. Και να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί λέμε μόνο για τον Ερέρα. Εσύ έχει back των 50, 60, 70 χιλιάδων και οι άλλοι έχουν του 1 εκατομμυρίου. Παίζει και αυτό το ρόλο. Αλλά τον προπονητή, γι' αυτό τον θέλω. Όταν έχω μικρότερο budget και μη ικανούς όσο οι άλλοι παίκτες, να μπορέσει να καλύψει τα μειονεκτήματά μου. Αλλιώς άμα είναι να παίζει. Ναι, και ήταν αδικαιολόγητος, φίλε. Αλλιώς αν είναι να παίζει. Ναι, εκεί κάνει λάθος πολύ. Αλλιώς αν είναι να παίζει ο Μέση, δεν χρειάζεται. Πάω κι εγώ προπονητής. Έπεσε από αυτά που είπα. Εντάξει, είχα ανάγκη να το πω όμως. Για να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Γιατί το μόνο που κάνουμε αυτή όλε δύο-τρει μέρε είναι. Έφυγε ο Ερέρα, τον έφαγε ο Διαμαντόπουλος. Όχι, δεν τον έφαγε ο Διαμαντόπουλος. Όχι, καλά τον κάνανε και τον φάγανε. Και δεν πάμε λίγο στην ουσία. Να μιλήσουμε τελικά. Για ποιο λόγο πήγανε σε μία αλλαγή. Για ποιο λόγο. Γιατί ο λόγος δεν είναι οικονομικός. Ο λόγος δεν είναι εξωαγωνιστικός. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν τα αποτελέσματα. Με τον ΠΑΟΚ ο Άρης δεν ήταν κακός. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ ήταν τραγικός. Γιατί και η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες και βλέπει και το όνειρο. Ο Άρης όμως έχει χάσει και από τον Πανιόνιο. Ναι. Έχει χάσει και από τα Γιάννενα. Πέρα ότι θες τα αποτελέσματα, διακρίνεις και βλέπεις ότι υπάρχει μία λεπτομέρεια που σου λείπει, που προφανώς εντός της ομάδας τα έχουν συζητήσει και μετά τα Γιάννενα και μετά τον Πανιόνιο και μετά τον ΠΑΟΚ και μετά την ΑΕΚ. Που έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές στο 80. Στο 80 έκανε τρεις αλλαγές. Και είπε, μα το είπαμε και εκεί. Ναι. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ. Χάνεις ένα 0 από το 50, από το 60. Γιατί φτάνουμε στο 80 για να κάνεις την αλλαγή. Αναστασία έχουμε τώρα. Και κάνεις σωστές αλλαγές εκεί. Αλλά φαίνεται, έχει ένα δεκάλεπτο. Τον έχει βάλει με στην αιστεία, Γιάννα. Αν είχε ένα 20 λεπτό, βάζει ένα γκολ. Τον έχει φάει τον χρόνο. Ναι, εντάξει, έχει μια δική του λογική. Αλλά φαινόταν και από την κουβέντα που έκανε χθες ο Ερέρα, προχθές, πριν τη συνεργασία, ότι και ο ίδιος δεν πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, προβληματίζει για κάτι, ρε φίλε. Μιλάμε εμείς για την εκπομπή. Δεν πάει καλά η εκπομπή μας. Ευτυχώς πάει πάρα πολύ καλά. Λέμε δεν πάει καλά. Τι πρέπει να τα αλλάξουμε. Ναι. Και έρχεσαι και μου λες, Χρήστανθε. Φίλε, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Μα Παναγιώτη μου, ο τρόπος που μιλάς στο μικρόφωνο είναι λάθος. Ναι. Δεν ακούγεσαι καλά στο μικρόφωνο. Ναι. Εγώ μόνο έτσι μπορώ, γιατί αλλιώς πιάνεται το κεφάλι μου. Όταν μιλάς έτσι, φαίνεται, δεν έχεις και περιθώριο. Δεν πιστεύεις και εσύ ότι μπορείς να το αλλάξεις. Το είπε και ο ίδιος. Δεν μπορούσε να το αλλάξει κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι από μέσα του λέει καλύτερα που με διώξαν τώρα.
Για ποιο λόγο να το πει αυτό? Γιατί μετά τώρα. Καταρχήν είναι σχετικά πιο εύκολο πρόγραμμα. Έχει πιο εύκολο πρόγραμμα τώρα. Φύγαν τα μεγάλα παιχνίδια, ο Λέζερ, παιδί μου. Έχει τώρα από όλα Αθηνών. Μετά ποιον έχετε, Όφη. Είναι δύσκολη η απόφαση που έχει πάρει ο Καρυπίδης. Δύσκολη. Δεν παίρνεται εύκολα. Ναι. Και δεν παίρνεται και από τον Καρυπίδη, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη πίστοση. Γιατί λένε τώρα. Κοιτάξτε, με κάτι... τον Αναστόπουλο περίμενε. Ναι, αλλά του λέγαμε ότι έκανε λάθο που περίμενε. Ναι. Είναι και το άθλημα τέτοιο ρεσί. Δηλαδή να σου πω κάτι. Φερρυπίν έμενε ο Ερέρα. Ωραία. Γιατί εγώ νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου ήθελε να μείνει ο Ερέρα. Και έκανε ο Άρης στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Επειδή τον λέγανε Πάκο Ερέρα ήθελε να μείνει. Τι θα γινότανε? Επειδή τον λέγανε Πάκο Ερέρα ήθελε να μείνει. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει πιθανότητα να έρθει ο Παντελίδης. Να το πούμε και στον κόσμο αυτό. Ή ο Παντελίδης θα έρθει και θα το ξέρουμε μέχρι αύριο. Ή ξένος. Ή ο Παντελίδης και θα το ξέρουμε μέχρι αύριο. Μοιάζει με την περίπτωση Σιόλη. Καμία σχέση. Όχι. Καμία σχέση. Και έρχεται λοιπόν ο Παντελίδης. Και παίζει τα ίδια μάτια στο δεύτερο γύρο. Και φέρνει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Εντάξει, τελειώνει και η χρονιά. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί. Όχι, πες ότι ήταν τώρα δηλαδή. Ναι. Έχει ο Παντελίδης τα πρώτα 9 μάτς, ναι. 4 νίκες και 5 ήττες. Και ακούγεται είναι ένας Ερέρα να έρθει από την Ισπανία. Και έχει 4 συνεχόμενες ήττες σε αυτά τα μάτς. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο βάζει τον Μπάσα στόπερ. Ναι. Χάνει από τον ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Χάνει από τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Χάνει και από τον Πανιόνιο. Πες μου όλοι αυτοί που λένε να μείνει ο Ερέρα, τι θα λέγανε? Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Θα λέγανε πάρ' το κεφάλι του Παντελίδη. Ποιος Παντελίδης, μωρέ τώρα. Πόσο μάλλον λες, φέρνω και ξένο. Ναι. Απλά ο Αριανός, φίλε, έχει την ανάγκη και τον καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και εγώ το έχω να φύγει από τα χωριά, ρε παιδί μου. Από τα τραχτέρ, από την Ελλάδα. Το όραμά του είναι το Λάτιν. Με αυτό είδε μπάλα πριν κάποια χρόνια, σε αυτό πίστεψε και τώρα. Με ποιον είδε? Με Κούπερ, με τη χρονιά της Σαραγώσα, με Μπάγεβιτς. Είδε καλό ποδοσφαίρο. Μπάγκετ, άλλο στυλ ποδοσφαίρου, φίλε. Καμιά σχέση. Ναι, αλλά η ομάδα σου μέσα ήταν Ισπανοί και Αργεντίνοι και Βραζιλιάνοι, ρε φίλε. Αυτό. Γιατί. Ο πιο Λάτιν προπονητής που είχε ο Άρης ήταν ο Μπάγκεβιτς. Που έπαιξε καλύτερα από όλους, ναι, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, ρε φίλε. Γιατί ο Όγιος έπαιζε, ναι, μόνο επίθεση. Ήταν με Ερυθρό Αστέρα, ε. Ναι. Ο Όγιος έπαιζε μόνο επίθεση. Mm. Ο Ερνάντεθ έπαιζε Φερνάντο Σάντο, Ο Μπάγκεβιτς έπαιζε αυτό που έπρεπε να παίζει. Αλλά έχει τα δικά του τα κολλήματα, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτός έκανε μαζεμένες αλλαγές. Θυμάσαι, στο τέλος. Έκανε μαζεμένες αλλαγές και ο Μπάγκεβιτς. Το χτυπούσε ο Περσίας, ναι, και ξυπνούσε. Περσίασε. Γι' αυτό. Αλλά... Γιατί είχε φύγει από εσάς? Γιατί πήγαινε στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ακροατής. Παρακαλώ, ναι, να πάρουμε ένα ακροατή και μετά να κλείσουμε. Ναι, να κάνουμε τις κληρώσεις. Καλημέρα. Φίλε, είπαμε να πάρουμε ένα ακροατή. Είπαμε να πάρουμε. Συγγνώμη, είχα την ευκαιρία. Σε διασύριο Παπαθεοδόρου. Τότε ρε να φύγετε, αφού θέλετε να δείτε και Λάτιν, να πάτε στη Βραζιλία εκεί πέρα να σωθούμε από σας, να μην υπάρχετε. Τι του λες τώρα? Αυτό τώρα ήταν αστείο. Καταρχήν, μα? Να δώσουμε συγχαρητήρια, μα? Στην μπασκετική ομάδα, στα παιδιά. Α, ναι. Α, τι λες? Και στα παιδιά είπα, ρε, δεν είπα σε τίποτα άλλο. Α. Τα παιδιά κερδίσαν 25 πόντους. Ποιος το προπονεί, ρε, τα παιδιά? Μόνοι τους κάνουν προπόνηση. Μόνοι τους κάνουν προπόνηση. Και στα άλλα τα παιδιά που ήταν εκεί στην Κερκίδα, που πηγαίνοντας στην Ουγγαρία, σταμάτησαν και στην Τσεχία. Εντάξει, κοίταξε. Αυτό θα πρέπει να γίνει μήνυση σε όποιον παραγωγό ή δημοσιογράφο ή οπαδό δίνει συγχαρητήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, που πάνε ένα βράδυ στην Τσεχία, ναι, και ένα βράδυ στην Ουγγαρία. Ναι, ρε, είναι ντροπή, είναι έσχος. Καλικά στις γυναίκες τους πρέπει να δίνουν συγχαρητήρια. Θα περάσουν καλά τα παιδιά. Αυτό... φίλε, δεν έχουν γονατίσει σήμερα. Έχουν γονατίσει. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Έχουν αντοχές αυτοί. Δηλαδή του λες μπράβο που κάνες χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ και έχει πάει εκεί με τη μισή Τσεχία και τη μισή Ουγγαρία, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Καταπληκτικά. Έτσι. Εσάς τώρα τι γίνεται? Εμείς είμαστε με τη μισή Φιλανδία. Έτσι. Είναι με πιο μεγάλο το μπάτζετ. Άμπρα κατάγια. Και εμείς Βουλγαρία καλή είναι, ρε. Η Βουλγαρία καλή είναι, εντάξει. Δώσε έναν επίλογο στη συζήτησή μας. Τι να δώσω? Λοιπόν, νίκη οπωσδήποτε την Πέμπτη. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί άμα χαθούμε με τη Βίδη, χαθήκαμε. Γιατί, ρε φίλε? Και αν σε χάσω, χάθηκα. Άντε που πιστεύω ότι θα κερδίσω, θα φέρω διπλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Και έτσι θα μπουν και αυτοί εκεί πέρα μέσα στο γήπεδο, γιατί πρέπει να τα αποδείξουν. Στο δρόμο για τον Μπακού. Ναι, να πάμε και εκεί. Έτσι.
Χάρηκα που με ακούσατε, παιδιά. Γεια σα. Στο καλό, στο καλό. Λοιπόν, κληρώσει. Μαζί μα είχαμε Βασιλική Ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Στο τηλέφωνο επικοινωνία 23-17-13-9-81. Πάω, νομίζω είναι 5. Οπότε ναι, κερδίζουν και οι 5, αν δεν κάνω λάθο. 5. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε λίγο. Μήπω είναι παραπάνω. Θα το δώσω, ρε φίλε, δεν πειράζει. Ο Λουκάνικο Μελέτα. Εδώ είναι ασφάλεια. Ένα. 5. 5. Τα έχω εδώ πέρα, ναι. 5 είναι. 5, ναι. Ασφάλεια. Ασφάλεια, ένα νουμεράκι, ένα νουμεράκι. Ένα από το 1 μέχρι το 29. 29. Το 33, όχι. Το 29. 33 χρόνια γλιστράς. Ποιο το? Ρέση Παπαδόπουλε. 33 χρόνια 33 χρόνια και εσύ γλιστράς. Τι να κάνει, Ρέση Μάκη. Ρε Μάκη. Και περάσαμε από το 15, φορέ φίλε, πώς περνάει. 48. 48. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, πώς κυλάει ο χρόνος, έτσι. Οπότε είναι το τελευταίο σου, 33 χρόνια το σημαδιακό. Τι? Από το πρωτάθλημα. Το πήρε το 85-33, δεν είναι. 85, ναι, 33, ναι. Oh, στη φανέλα του Κλάους πας να πάρεις πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Άρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πες ένα νομεράκι. Είπα, 29. 29. Θεοδωρίδου Αρίστη. Έλα, ρε, Αρίστη. 691. Θεοδωρίδου Αρίστη, 691. Κερδίζει την ασφάλεια αυτοκινήτου για 6 μήνες. 6.91 τελειώνει το τηλεφωνάκι. Χτύπα ξύλο ακόμα και να μείνει τα μάξι στο δρόμο. Έχει την οδικούλα. 11.41 και 24 δευτερόλεπτα το έστειλε η Αρίστη. Ωραία. Μπράβο, Αρίστη, συγχαρητήρια. Ο κύριος Παπαδόπουλας το τράβηξε. Τι γίνεται, δεν μου λες, δίνει ναι, παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα, τι κάνει. Θα μιλήσει με τη Μαριλής τώρα. Αυτή με τα εισιτήρια. Θα μιλήσουμε με τη Μαριλής. Εντάξει, όλοι με τη Μαριλής. Θα σας πάρει η Μαριλής. Αυτά, κύριε Παπαδόπουλα. Αυτά. Ευχαριστούμε και τον Μάριο που ήρθε. Αύριο, λίγο. Είναι. Αύριο είναι Πέμπτη. Θα έρθουμε κανονικά αύριο. Κανονικότατα. Αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πάλι. Έτσι, μπράβο. Θα είμαστε εδώ παρόντες. Θα βάλω στα μας τα κουιζάκια του, με τριγκάρι κόσμο, τις προσκλησούλες του, τα τέτοια του. Εντάξει. Ναι, σήμερα το κάναμε λίγο λαμπαουτάρι. Έλα, δεν πειράζει. Εντάξει. Άρα και που θέλει και τέτοια. Θέλει και τέτοια. Θέλει και τέτοια. Άτε, ευχαριστούμε και την Αναστασία. Σήμερα έχει Αναστασία. Μετά. Τι, γιατί. Σε βλέπω, έχει εμφάνιση για να πας συνέντευξη για να προσληφθεί σε τράπεζα. Έχει κάτι μετά. Πώς καταλαβαίνεις τη γυναίκα που θα πάει μετά, ρε φίλε. Δεν κάνεις τσαλτίδι. Άμα έχεις μες στο σπίτι τέσσερις γυναίκες, την πεθερά σου 5 και τη μάνα σου 6, τα ξέρεις μια χαρά. Βέβαια. Ευχαριστούμε. Bye.